ξέρεις τι έπρεπε να έχω. Ω, ναι ρε μαλάκα. Ήθελα ρε μαλάκα να πάρω το tag σου και να το βάλω εδώ. Γκόσε on the keys. Έλα ρε παιδί, θα το έχεις. Θα το δώσω μετά να το βάλεις. Πώς είσαι μπρο? Καλά αδερφέ μου, ζή. Μαλάκα μου λείψεις. Και εμένα αδερφέ μου. Και εμένα πολύ. Έχουμε να τα πούμε από τότε. Συγχαρητήρια και όλα σε αυτό για τη φάση σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το λένε με εδώ. Σ' άρεσε, ακόμα το κοιτάς μαλάκα. Ακόμα... Ναι, ναι, είναι update. Το μελετάς εδώ πέρα. Είναι update, σοβαρό. Τι θα έλεγες πριν? Τι λέει? Που μου λες. Τι θα έλεγες πριν? Ποιο? Κάτι μου λες θα τα πω στην κάμερα τώρα που. Ότι έχω να σηκωθώ δύο χρόνια, ρε φίλε, και έρχομαι εδώ και βλέπω το στούντιο και λέω «Ω, μάνι». Είδες μαλάκα. Που είσαι, μπρο. Μπρο, hustling. Και αυτό δεν φαίνεται στα stories. Πού θα το δείξω αυτό το πράγμα. Αρχή είναι τώρα. Καλή αρχή από μένα, Γκοσέ εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι λέει, καλά μπρο μου, καλά, εδώ πέρα. Στο hustling. Δουλίτσες πολύ. Εμείς γνωριστήκαμε, μαλάκα, είσαι ο άνθρωπος που με έβαλε στο χώρο της μουσικής. Πες το ψέμα τότε. Εσύ φταίς, μπρο. Εγώ και ο Μάρκος. Εσύ και ο Μάρκος. Σε βάλαμε μέσα στο game. Θέλω να μου πεις για το πρώτο session που κάναμε μαζί. Το πρώτο session που κάναμε μαζί ήταν στο... Μου το είπες και εσύ. Ε? Μου το είπες και εσύ. Ήταν ο πιο παραγωγικό session, ναι, που έχεις κάνει ποτέ. Ναι. Έρχομαι εγώ, κάτι είχατε σκαλώσει σε ένα beat. Ναι. Και ήρθε εσύ και παπ, λυθήκανε όλα τα πράγματα. Έκανες και ένα οδηγό, εσύ θυμάμαι. Ναι, αυτό. Ακόμα είναι κομματάρα αυτό το οδηγό, να ξέρεις. Μαλάκα, θα βγει κάποια στιγμή, να ξέρεις. Δεν μένει πισταχκαριά αυτό το project. Γαμώτο. Και έχουν περάσει τώρα πόσο, 2,5 χρόνια, 2 χρόνια. Μαλάκα, καμισέτα. 2 χρόνια, φίλε. Κι όμως. Ξέρεις τι έφερα σήμερα? Έφερα το πρώτο κομμάτι. Γιατί με κάνεις έτσι τώρα, αδερφού. Έπρεπε να το φέρω ρε μαλάκα, δεν γινότανε. Έφερα σήμερα από το σπίτι και λέω κάτσε, κάτι ξεχνάω. Θέλω να βγάλω και το έτσι μου. Να σκάσουμε εδώ. Για βάλε. Πω πω τώρα. Party up που λεγόταν κάπως έτσι, party people. Όχι, όχι, αυτό το αυτό, δικό. Αυτό σου λέω εγώ. Αυτό είναι. Yeah. Και αυτό έγινε σε τι, σε μία μέρα? Τίποτα, δει, μισή ώρα. Σαν Μάξ, ας πούμε μετά. Hey, unreleased track, TFM. Είχες κάνει μια μίξη ρε μαλάκα, γαμίσου. Αυτό ακόμα προσπαθώ να το κάνω στο Ableton. Κάπου είχε και ένα cut νομίζω. Εδώ τώρα. Αυτό το cut θυμάμαι. Εδώ είσαι, εδώ. Όπα, θα γκρέμισα. Καμάι, μπρο. Καμάι, μπρο. Του μεταξύ δεν βγήκε ποτέ. Αδερφέ, αυτό το είχες ηχογραφήσει μέσα σε αυτοκίνητο. Θυμάσαι λίγο. Που είχαμε πάει. Λοιπόν, του στέλνω. Μπρο, θα κάνουμε. Θα σας πω τη διαδικασία που βγαίνουν οι μελωδικές. Εγώ τα έμαθα από αυτόν, έτσι. Έχουμε. Είχαμε μια παράδοση εγώ με τον MG όταν τουράραμε και πηγαίναμε στα live σε επαρχία. Ότι ξέρεις, έβαζα τα beats στα μάξι να παίζουνε. Και ήταν ο MG δίπλα ρε φίλε και έκανε. Και βγαίνανε μελωδικές. Και τώρα μελωδικές. Άντε γεια. Και λέω φίλε, αυτό για γράφτο λίγο. Κατάλαβες. Και το ηχογραφούσαμε τηλέφωνο. Και μετά πηγαίναμε στούντιο και το λέγαμε. Και μου λέει και ήταν next level. Και είχαμε καθιερώσει, ξέρεις κάτι ρε φίλε, θα γράφουμε σε μια περίοδο οδηγούς σε αμάξια. Πηγαίνουμε βόλτα και θα γράφουμε σε αμάξια. Και όμως, να ξέρεις ότι τα μεγαλύτερα hits έχουν γραφτεί έτσι φίλε. Όσο και να το... Και θυμάσαι, είχαμε πάει και εμείς βόλτα έτσι και το έχεις κάνει και εσύ το πρώτο take στο αμάξι. Και μετά σου πάμε στο studio να το ρεκάρουμε συνολικά. Θυμάσαι. Στη θάλασσα και ολασκή. Ήμασταν που είχαμε πάει ρε μάρα. Στην γλυφάδα εκεί, στη θάλασσα. Να έχω και ερωτικά. Έτσι. Ήταν ο Γκοσέι δίπλα μου και εγώ καθισμένος με το mic να πούμε στα πόδια έτσι. Και πάμε, δίνουμε. Αυτό πάντως με τη μελωδική. Αυτό ακόμα το κάνω να ξέρεις. Όχι όμως μόνο σε αμάξι, το κάνω και παντού. Δηλαδή μπορεί να είμαι κάπου να κάθομαι. Χθες ήμουν ας πούμε με το mic σε ένα σπίτι και καθόμουν και του λέω μπρο, δώσ' μου λίγο το τηλέφωνο σου.
Έβαλα ένα μπιτ και άρχισα. Και θέλω μαζί σου άποψε εδώ. Και το άλλαβε. Και το ηχογραφώ, το δίνω μαζί με τον beat στον καλλιτέχνη και του λέω: Γιάκου, και αυτή το μελωδική μα τη θες. Και ξέρει. Πιάνει, μπρο. Μαλάκα, ναι, και είναι κάτι που μου το μάθε ο Μάρκος. Ναι. Αυτό, όντως, ναι. Και γενικά όσοι προσπαθούν να μπουν στο χώρο της μουσικής δεν το ξέρουν αυτό. Ότι πρώτα πρέπει να περάσει μια μελωδική πάνω στο beat. Στους νέους producers το λέω: ότι ξέρει κάτι, παίρνει και ένα οδηγό άμα σου. Αυτό, είναι ναι. Κομμάτι σου, ρε φίλε. Γυάλισε το. Να πεις ότι ξέρει κάτι. Εγώ το οραματίζομαι έτσι το beat. Θέλω να. Έχω δει το vision. Αυτό είναι που το λέω και στα νέα παιδιά. Ξέρει κάτι. Δες το vision. Αυτό το beat είναι για αυτόν, για αυτό το λόγο. Καταλαβες. Να είσαι πιο targeted, ας πούμε, στα moves. Φέρε να σε ψυχή, βένα. Άγαμε, το έχω κόψει, λέγα, για πάρτι θα ξαναρχίσω εδώ πέρα. Χαλάλη σου. Και μου έχεις μάθει και το vibe, ο Gosei, πρωτού το γνωρίσω. Ποιο, το vibe. Το vibe, έρχεται, ακούει ένα κομμάτι και λέει, λείπει το vibe, ρε γαμότα. Και λέει, στο μούτσι είναι αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό το vibe, αλλά μετά να, έκανε διάφορα εκεί πέρα στο Ableton. Και εδώ, στον έβλεπε μόνο στο βιβλίο. Το vibe, bro, είναι η ψυχολογία. Είναι το πιο σημαντικό σε ό,τι και να κάνει. Ακόμα και στη μουσική. Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν έχει καλή ψυχολογία. Κοίταξε, εντάξει. Και αν δεν έχει καλή ψυχολογία, κάνει μουσική καλή. Αλλά άμα έχει ψυχολογία καλή ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Το level τη μουσική σου ξεφεύγει, ας πούμε. Υπερβολικά πολύ. Αυτό και παίζει ρόλο. Δηλαδή, εγώ, αν δω ότι ξέρει κάτι, είμαστε μαγκωμένοι σε ένα studio session και κοιταζόμαστε και του λέω μάγκε, αφήστε το, αράχτε, κάνουμε κάτι άλλο και θα έρθει. Και μόλι σκάει, πάμε, γράφουμε τώρα. Μπαμ. Πιτόπου. Να καταφέρει να πιάσει τη χρονική στιγμή που το vibe σου έχει ξεφύγει, α πούμε. Καταλαβαίνεις. Και εκεί πέρα που λε, μαλάκα, περνάω τέλεια να γράψουμε μια κομμάτι. Πάρτο. Αυτό είναι. Μια φωτογραφία. Η μουσική είναι μια φωτογραφία τη χρονική στιγμή που ζει ο καλλιτέχνης εκείνη τη στιγμή. Τραβάς ένα πικ και το δίνεις στον κόσμο. Άντε γεια μου, αλλά τι είπες τώρα. Αυτό είναι, όλη τέχνη αυτό είναι, άμα το σκεφτείς λίγο. Έχεις ένα point. Αυτό είναι. Μαλάκα. Οπότε εσύ, μαλάκα, με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ γενικότερα. Και εσύ με έχεις βοηθήσει, bro. Με τα κλιπ, με αυτά, με τα edit. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει αυτό, ούτσι άλλος. Θα θυμάμαι, δεν ξεχνάω κανέναν όποιος με έχει βοηθήσει. Έτσι. Γιατί εμένα και γενικότερα δεν με έχουν βοηθήσει πολύ, έτσι. Και όταν, ναι, και εμένα, ρε, εντάξει. Είναι τώρα, εντάξει. Και εμένα, είναι έτσι, ναι. Κοίταξε να δεις, bro. Κάποιον βοηθάς, κάπου θα βοηθηθείς όμως. Πάει έτσι, έτσι ακριβώς, ναι. Δεν χαλάλι, ρε, bro. Καλή καρδιά να είμαστε καλά, ρε, bro. Δεν χαλιόμαστε γι' αυτά. Καλά να είμαστε, bro. Εγώ την υγεία μου την έχω, μια χαρά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστώ και όλους όσους έχω δουλέψει και όσους θα δουλέψω στο μέλλον. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. That's it. Πόσους άρτιες έχεις κάνει παραγωγές? Το όνομά σου είναι παντού, ρε μαλάκα. Ρε μπρο, εντάξει. Είναι. Ήμουν από τους πρώτους που ξεκινάγαμε, ρε μπρο. Ήμασταν 4 άτομα, 3 ξέρω εγώ. Εγώ και ο Μπρετ σίγουρα. Είχαμε σε μια ταράτσα εκεί πέρα που δίναμε πόνο, ξέρω εγώ. Ξεκινάγαμε, τον είχα γνωρίσει τον Μπρετ τότε. Του λέω, αδερφέ, του λέω, είμαι ξέρεις. Κάνω μουσική. Δεν ξέρω, του λέω, βέβαια, τόσο από μουσική παραγωγή, αλλά. Πάρε το μάικ σου κοντά. Ναι, αγόρινα μου. Εδώ. Δεν έκανα ξέρεις τόσο μουσική παραγωγή. Ήμουνα σε οδεία, ήξερα από κλασική μουσική και τέτοια. Παίζα πιάνο πάρα πολύ. Α, ναι. Ναι. Ήμουνα σε οδεία. Ο αδερφός μου είχε και πτυχίο πιάνο. Είμαστε μουσική οικογένεια, ας πούμε. Και τότε είχαμε γνωριστεί. Καλά, έκανα και μπιτάκια πιο πριν. Έτσι, μη σου λέω. Ξεκίνησα σκέψω από 15 χρονών να κάνω στο FL πρώτη φορά που δούλευα. Ήταν εξής τεκνόμπιτα και τέτοια, γιατί δεν υπήρχε τότε. Και μετά έκανα εκεί στο γυμνάσιο, ξέρεις, έτσι, μπιτάκια FL. Underground rap και τέτοια. Και θυμάμαι οι πρώτες μου δουλειές, να σου πω, ήταν, ρε φίλε, άκου τώρα εδώ σύμπτωση. Ήταν ένα συγκρότημα που λεγόταν Coronavirus. Στο Βίρονα. Φιλαράκια μου όλα, Αργύρης, ο Αντρέας, ο Χρήστος, ο Ράσκα. Ήταν το πρώτο και ο Στίγμα. Ήταν το πρώτο συγκρότημα που είχα δώσει beats. Μου είχε πάει ένας γραφιτάς τότε, ο Taser, και μου είχε πει, ρε φίλε, ένα. Πότε ήταν αυτό πια? Το 2009-10. Πολύ παλιά, bro. Μιλάμε για 11 χρόνια πριν. Και τότε είχαμε ξεκινήσει και κάναμε όλοι trap beats και ήταν wave τότε. Ναι. Κατάλαβες. Και ρε φίλε, ήμασταν λίγοι. Χαρακτηριστικά θυμάμαι, ήμασταν 2-3 άτομα. Αυτό. Γι' αυτό και τώρα που είναι wave, all trap, ξέρω εγώ, ρε φίλε, στην Ελλάδα λένε όλοι ότι είμαι πίσω από όλες τις δουλειές. Τυχαίνει να είμαι, γιατί ήταν, ξέρεις, στην αρχή
Ήμασταν με τα ονόματα, ήμασταν μια παρέα 5-10 ανθρώπων. Ναι. Οι οποίοι τώρα είναι όλοι superstars, bro. Εντάξει, μα εγώ δεν θα σου πω ποτέ ότι είμαι superstar. Είμαι ένα humble producer, bro. Από μένα δεν θα ακούσει ποτέ είμαι ο καλύτερο τέτοια, bro. Είμαι ένα humble producer. Αφήνω τη δουλειά μου να μιλάει. Δεν θα φλεξάρω ποτέ τίποτα. Μιλάει η δουλειά μόνη τη. Κατάλαβε. 10 χρόνια είμαι στα μεγάλα project. Ποια project είναι αυτά? Πε μου 2-3 τίτλου. Λοιπόν. Έτσι μεγάλα ονόματα. Από τα πιο μεγάλα μου θα σου πω, ρε φίλε. Σίγουρα, όπως σου είπαμε, τον Brett στην αρχή, το Tony Montana, 2-3 κομμάτια στο δίσκο του Σλόγγι. Το Σούπα θα ανέβω που είναι πάλι με τον Brett. Μετά είναι με τον MG. Νομίζω day το MG τα έχεις κάνει day one. Ο MG είναι ένα παιδί που μου το γνώρισε ο Brett και μου λέει, μπρο, κοίταξε ο Μάρκος. Και το γνωρίζω τελείως τυχαία, ρε. Είχαμε... Θα σου πω πώς έγινε η φάση με τον MG σε λίγο. Θα κάτσω να τελειώσω με τις δουλειές, θα σου πω, γιατί είναι πολύ αστείο. Είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε. Έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, και μετά. Μετά, ρε φίλε, συνεργάστηκα με τον Μέντε. Έκανα εκεί το δίσκο, το Kingpin, το Μαύρο Range. Σωστά, ναι. Ναι, μετά, ναι. Το οποίο έχει πάει. Αυτό έχει πάει platinum, Το Μαύρο Range, το single έχει πάει platinum. Ο δίσκος δεν έχει πάει platinum ακόμα. Και παράλληλα σε αυτό το project είχα ξεκινήσει και γνώριζα και τον MG τότε. Όταν είχε ξεκινήσει και η Black Bandana. Τότε ξεκινήσα και γνώριζα και τον MG και κάναμε πρώτη να σου πω τώρα από το Hits. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το κομμάτι. Τώρα γράφω Hits που είναι το αγαπημένο μου κομμάτι ακόμα, να ξέρεις. Παρόλο που δεν έχει. Καλά, και του MG μαλάκα έχω ακούσει άλλα 5-6 τα οποία δεν θα βγουν ακόμα. Ναι, ναι. Και που γαμάνε. Ναι. Και στον τελευταίο καιρό. Το περσινό, πέρσι βασικά, συνεργάστηκα με τον DJ Στέφαν, παλικαράς, μεγάλος. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτός, ειδικά στο να αρχίζω να βγαίνω προς τα έξω, γιατί ξέρεις, ως τότε ήμουν το παιδί που ήμουν στο στούντιο και έκανε τα beats και λέγανε όλοι μαλάκα, κοίτα ένα παλικαράκι που ξέρεις, ήμουν και πιο σουλουπωμένος, με γυαλάκια, nerd gang, ρε. Εσύ, τι λες μαλάκα. Ναι. Όλοι αυτοί που σου κοπείω τώρα με γνωρίζανε nerd. Ναι. Και σκέψου και ξέρεις. Και με βλέπει και μου λέει: μαλάκα, εσύ κάνεις μουσικάρα. Του λέω: μπρο, εντάξει, κάτι λίγα, ξέρω εγώ. Μου λέει: όχι, όχι. Πάμε. Εδώ, θα θέλω μαζί, κατάλαβες. Κύριε φίλε. Πέρυσι είχαμε τρομερή συνεργασία. Βγάλαμε και με το Matlib κάτι κοχάσλα. Βγάλαμε το Φίμι το καλοκαίρι. Που εντάξει. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν project αυτό να ξέρεις. Δηλαδή, πέρασα καλά φτιάχνοντα αυτό. Γενικότερα, σε όλα αυτά που σου λέω, είναι μια διαδικασία που περνάω καλά. Χώρια όλα τα άλλα. Είναι οκ η δουλειά, καταλαβαίνω. Ναι, αφαιρώνεις, ξέρω εγώ, μία χύψη ώρα. Αλλά το βασικό είναι ότι είχαμε χαμόγελο σε όλα αυτά τα project. Δηλαδή, καθόμασταν με χαρά. Δεν ήμασταν, ξέρεις, έτσι μακωμένοι, πιεσμένοι, πρέλα να δουλέψουμε πρέπει. Είχε vibe. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο. Ναι, αυτό είναι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Πώς κατέληξες το να κάνεις beats στο κομμάτι της trap όταν ξεκίνησες από το πιάνο. Είχαμε φάει μεγάλο πόλεμο στην αρχή. Όταν σου λέω πόλεμο από τους παλιούς, το τι πόλεμο έχουμε φάει όταν ξεκινάγαμε και εγώ και ο Brett και κάποιοι άλλοι. Και ο Diamond, να ξέρεις, είναι από τους πρώτους. Ο παραγωγός που έχει τώρα hate μας, που τον λέγανε The Vain. Είναι και αυτός ήταν έτσι από τους πρώτους που θυμάμαι ότι αράζαμε έτσι, ξέρεις, από εδώ και από εκεί σε πάρτι που γινόντουσαν trap στην αρχή. Είχαμε φάει μεγάλο πόλεμο γιατί, ρε φίλε, οι παλιοί, ξέρεις, λέγανε τι είναι αυτά, swag, θυμάστε την εποχή swag που το λέγανε όλοι, ξέρεις, πολύ ειρωνικά. Swag, beats και άου, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ρε φίλε, έναν από τους παλιούς που με είχε ενοχλήσει, ρε φίλε, γιατί, ξέρεις, βγαίνει ο πιτσιρικάς και σου λέει τώρα τι είναι swag, beats, αυτά τι κάνετε, ξέρω εγώ. Και τώρα κάνω όλο αυτό. Ναι. Μετά ήρθε η dub, τώρα κάνουν όλο αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Αυτό το λέω πιο πολύ. Για εμάς, τη γενιά μας, που ρε φίλοι είμαστε τώρα πλέον οι παλιοί, να προσέξουμε καλά τα νέα παιδιά, τι θα λέμε. Γιατί μεθαύριο μπρο, αυτός ο πιτσιρικάς μπορεί να είναι το νέο wave. Μαλακά. Το νέο και ο πιτσιρικάς με τη σειρά αυτό του. Ακριβώς. Που αυτό το λέω πιο έντονα ακόμα από αυτό που σου είπα. Ο πιτσιρικάς με τη σειρά του πρέπει να μάθει να σέβεται τον παλιό. Μπρο, αυτό το λέω γιατί ξέρω γιατί το λέω και θα έχει απήχηση αυτό που λέω. Πρέπει να σέβεται γιατί μπρο, εμάς δεν μας σεβάστηκαν. Και εμείς σε σεβόμαστε. Η παγή τότε. Ναι. Σκέψου το αυτό. Εμάς δεν μας σεβάστηκαν πάλι, μπρο. Ακόμα να ξέρεις δεν μας σέβονται, αλλά εντάξει, δεν πειράζει γιατί τώρα πλέον δεν.
Δεν έχει και νόημα, ξέρεις. Δηλαδή, αυτό ένα... είναι επειδή φέρατε. Το wave όλο. Ναι, ναι, το wave όλο. Το wave όλο φέραμε, bro. Αυτό μαλάκι είναι απίστευτο, έτσι. Πόσο μπορεί έτσι μια ομάδα 5-10 παιδιά να φέρουν. Εντάξει, είναι και ψιλοελληνικό φαινόμενο αυτό, να ξέρεις. Έτσι. Τι εννοείς? Είναι λίγο ελληνικό φαινόμενο να μην θέλει ο Πούς παραγωνιστεί από την καρέκλα να αφήσει τον νέο να του πάρει τα ενία. Καλά, σίγουρα, ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι δηλαδή κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο στη μουσική, την τραπ, ξέρω εγώ, εντάξει. Και παρά έξω να δεις είναι τέλος πάντων, εντάξει, άστο. Fuck the bad vibes, bro, έλα να περάσουμε καλά τώρα, κατάλαβες. Αυτό είναι το vibe, ρε. Δεν θα μπω στη συζήτηση αυτή, γιατί ξέρω ότι είναι αλήθεια, αλλά δεν θα τη συζητήσω, θα περάσουμε καλά, bro. Για να βγει κάτι ωραίο. Δεν απάντησες όμως. Σε ποιο πράγμα? Πώς από το πιάνο μπήκε στο κομμάτι της παραγωγής beats? Λοιπόν, μου άρεσε να κάνω μουσικές συνθέσεις. Το Gosei στα ιαπωνικά έχει πολλές μεταφράσεις. Τα ιαπωνικά πάντα να ξέρεις. Αρχικά να εξυπηρετήσεις το όνομά μου, ρε. Τώρα, έλα. Ναι, ρε, μαλάκα. Ξέχασα να με ρωτήσεις πώς μου πήγαινε Gosei. Όντως. Μαλάκα, δεν ξέρω. Εγώ από τότε που σε γνώρισα έχω Gosei και δεν μου φαίνεται πολύ λογικό. Ας πω. Το Gosei βγαίνει από την ιαπωνική λέξη. Gosei. Δεν μπορώ να σχεδιάσω τώρα, θα σου κάνω ένα έτσι εδώ στην κάμερα να το σχεδιάσει μετά στο edit. Είναι η λέξη συνθέτω στα ιαπωνικά. Okay. Η μία από τις μεταφράσεις στα ιαπωνικά, ένα σύμβολο μπορεί να έχει 5-6 σημασιολογίες. Αυτό το, η μία που με είχε κεντρήσει είναι η λέξη συνθέτης και ιδρυτής του καλού. Καταλαβαίνεις τώρα, είσαι. Μπράβο, καταλαβαίνεις γιατί μιλάω για τα good vibes συνέχεια, να περνάμε καλά και τέτοια. Μαλάκα. Μπράβο. Ναι, ρε. Δεν το ήξερες σωστό. Όχι, ρε, μαλάκα, πού να το ξέρω. Τι σημαντικό, ρε. Λοιπόν, αυτό. Υπάρχει και μια άλλη που μου αρέσει και αυτή πολύ. Και αυτό το Gosei, ας πούμε, πότε το... Σαν σημασιολογία, ξέρεις είναι ο Sensei. Ναι. Είναι γονός ενός ανθρώπου ο οποίος κάνει μια τέχνη. Συνήθως το λένε στις πολεμικές τέχνες, το Sensei, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι η τρίτη γενιά αυτού που ασχολείται με την τέχνη. Το Gosei είναι η πέμπτη γενιά, έτσι, αυτού που ασχολείται με την τέχνη και συνήθως είναι η γενιά η οποία έχει εξαφανιστεί τελείως η τέχνη και δεν την κάνει κανείς πλέον. Και είναι σαν ψηλό legendary. Και το λένε Gosei. Ψάξω το δεις, ναι. Ψάξω το δεις. Επίσης Gosei τώρα στο troll λένε για αυτόν από τους Power Rangers που ήταν στο βράχο και πηγαίνανε Power Rangers και λέγανε δώσ' μου μια αποστολή να κάνω. Αυτός που μίλαγε ο βράχος λεγόταν Gosei. Και έχω πάει πολύ troll για αυτό, αλλά εντάξει, λέτε, καλό δεχούμενο το troll. Εντάξει, μ' αρέσουν αυτά και πέρα, ρε φίλε. Περνάω, ακόμα ειδικά το troll με κάνει να περνάω πιο καλά ακόμα. Δηλαδή μου δίνει και ενέργεια, ξέρεις. Μαλάκα, είναι. Είναι, ρε, είναι ψαγμένο. Ναι, εντάξει. Όταν είχα ξεκινήσει με λέγανε synthetic. Συνθέτικ, ναι. Και είχαμε λύσει με ένα παιδί και του λέω ρε μπρο, του λέω αυτό το όνομα τώρα. Δεν μου αρέσει και πολύ. Θέλω λίγο, του λέω κάτι πιο, όχι του λέω τόσο να είναι κάτι, αλλά κάτι να με εκφράζει, ρε φίλε. Το συνθέτικ, ναι, οκ, συνθέτη, συνθέτικ, οκ, ήταν στα γερμανικά η λέξη συνθέτη, ξέρω εγώ, οκ, γαμώ. Αλλά μου λέει, για ψάξω τα ιαπωνικά. Και είχα φάει και τότε μια νύλα με άνιμε και τέτοια και. Okay, κατάλαβα, εντάξει. Στη σχολή μου τώρα όταν σπούδαζα και έβλεπα, ξέρω εγώ, συνέχεια Ιαπωνέζικα και λέω για να δω, ρε φίλε τώρα λίγο. Και όταν τότε λέω, μαλάκα, αυτό είναι το όνομα, μπρο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ναι, ναι. Θα το κρατήσω. Αυτό. Και έτσι βγήκε το Gosei. Και που λες λοιπόν, αφού συνέθετα μουσική, έχω κάνει και σε οδείο σύνθεση, μικρό, πιτσιρικά. Κάνω μια χάρη. Πάρε το μπουφάν και βάλω το σκάρεκλα. Ναι, μπρο μου. Για να μην κάψουμε εδώ πέρα το main πλάνο. Ναι, ρε. Την κάμερα. Ναι, ναι. Με συγχωρείς, δεν το είχα δει. Τι έλεγα. Ναι. Ότι μπήκες, ναι, να. Ότι έκανα μουσική έτσι. Συνέθετα έφτιαχνα μελωδικές και τα λοιπά. Αλλά δεν είχα, ξέρεις. Δεν το έκανα beat να βγει ένα κομμάτι από το 0 έως το 100. Ναι. Στην πορεία ξεκίνησα να μαθαίνω. Και όλοι αυτοί που σου έχω πει ως τώρα με βοήθησαν πάρα πολύ στο να μάθω ότι ξέρεις τη διαδικασία του. Οκ, okay, γράφω ένα beat, συνθέτω. Έτσι, όχι μόνο παίρνω λούπες. Γιατί τώρα και αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Ή βασικά σε λίγο το συζητήσουμε. Ότι ξέρεις κάτι, φτιάχνεις τη δικιά σου λούπα. Χωρίς να χρησιμοποιείς type beat ή κάτι και το δίνεις στον καλλιτέχνη. Τώρα από τη στιγμή που δεν το αρέσει και ξέρεις, σου λέει, ξέρεις, πάρ' το, άλλαξέ το. Έχω γίνει πολλές φορές δηλαδή να μου δώσουν type beat και μου πει, μπρο, δεν μου αρέσει το type beat, φτιάχνω το καλύτερο. Αλλά είναι κάτι που ξέρεις, βάζεις τον παραγωγό σε μια διαδικασία, ρε φίλε, να τρέξει παραπάνω και δεν ξέρει και το αν το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό. Γιατί μπορεί να σου δώσει ένα type beat και μου πει, γράφτο και κάντο έτσι όπως θέλω εγώ και να σου κάνω και μου δεν μου αρέσει. Και εκεί είναι ότι ξέρεις, έχει ασχοληθεί άλλες ώρες, έχει χαλάσει ώρες πάνω από τον υπολογιστή και του λες πέτα το. Καταλαβες. Οπότε, ναι, είναι λίγο άσχημη διαδικασία. Γι' αυτό που συστήνω, ρε φίλε, να
να κάνετε. Είναι κάτι που πλέον δεν το κάνω. Παλιότερα, ξέρω εγώ, έλεγα με λούπες, μετά άρχισα και βαριόμουν, ξέρεις, και λέω εντάξει, okay, τι θες αυτό, πάρ' το, ξέρεις. Δηλαδή, άρχισα και βαριόμουν, κοιτάξτε να έτσι. Αλλά είναι μια διαδικασία, reflex, ξέρεις. Που είναι από το μηδέν, συνθέτω, μου έρχεται μια ιδέα, παίζω ένα πιάνο, βάζω από πάνω μια κιθάρα, βάζω, ξέρω εγώ, στα όργανα μπορεί να βάλω, βιολί, drums, ξέρεις, σύνθεση, κανονικά, μουσική, ναι, 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 μουσική, ναι, ναι. Μπρο, μουσική κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μου, είμαι μουσικός, δεν είμαι producer, είμαι μουσικός. Αυτό είναι η δύναμή μου, ότι μπορώ να κάνω από ένα κομμάτι rap, trap, techno, hip-hop, funk, όλα μπορώ να τα κάνω. Εντάξει, απλά η καύλα μου είναι αυτό και σου δίνω το hip hop γιατί ρε φίλε είναι κουλτούρα του δρόμου που μου αρέσει. Έχω μεγαλώσει έτσι από μικρό, παρέες, γραφίτι, κατάλαβες. Δηλαδή με έχει πάει έτσι. Θα μπορούσα να κάνω και λαϊκά. Θα μπορούσα, άνετα. Θα μπορούσα, ναι. Αλλά δεν θέλω γιατί εντάξει, μπορεί στο μέλλον τώρα που μεγαλώνω να αρχίσω και το σκέφτομαι λίγο. Γιατί εντάξει, βλέπω, ξέρεις, ανθρώπους δικηρό μου λίγο αλλιώς τώρα που μεγάλους κιόλα. Κατάλαβες. Μην το γαμάς. Εντάξει, πόσο είσαι? Όχι, 27. Έλα, εντάξει, καλά είσαι. Θα έκανα ένα λαϊκό, μπρο, αλλά. Θα έκανε ένα λαϊκό, πώς να σου πω. Όχι λαϊκό μπουζούκο ξεφτιλέ. Θα έκανε ένα λαϊκό. Ναι, πιο να, pop. Πιο όχι, ούτε pop. Ούτε μοντέρνο. Έντεχνο. Να μείνει. Οκ. Okay. Καταλαβες. Θα έκανε ένα διαχρονικό κομμάτι. Αυτός είναι και ο επόμενος μου στόχος. Να κάνω ένα κομμάτι που να μείνει. Όχι, και να αλλάξει πέντε πράγματα στο κεφάλαιο ανθρώπων. Αυτό με ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν με νοιάζει ούτε να κάνω super wow project, ούτε νούμερα, πλατίνες. Εντάξει, είμαι 8 απλά πλατινένιος, bro. We made it, κατάλαβες. Τα πήρα. Δεν θέλω κάτι άλλο, ρε φίλε. Από αυτό το κομμάτι νιώθω επιτυχημένος μέσα μου πρώτα απ' όλα και παρά έξω φαίνεται κιόλας αυτό, έτσι. Ναι. Αυτό. Το μόνο που με ενδιαφέρει τώρα είναι, ρε φίλε, η νέα γενιά. Να αφήσω το στίγμα μου, ξέρεις, τα παιδιά, τα νέα, ότι ξέρεις κάτι, ήμουν αυτός, έκανα αυτό. Να σας δείξω ποιος είμαι, πώς δούλευα τόσο καιρό, γιατί δεν το έδειχνα προς τα έξω. Και ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε, εσύ που είσαι πιτσιρικάς, πάρ' τα αυτά και κάντα καλύτερα από μένα, ρε φίλε. Θέλω να σε δω, να θριαμβεύεις και να είσαι καλύτερος από μένα και να αλλάξεις κάτι στον κόσμο αυτό. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αλλάξει ο κόσμος, μπρο. Απ' τη ρίζα κόβεις το πρόβλημα. Εκεί είναι η νέα γενιά που μπορεί να τα αλλάξει το. Ναι. Οπότε αυτό έρχεται στο κομμάτι της μουσικής, έρχεται από τις παραγωγές. Και είναι και μια αρχή που την έχω μάθει από το δάσκαλό μου αυτή, να ξέρεις. Άλλο έργο. Πάμε. Άλλο έργο. Όχι, είναι αυτό που λες, ότι έρχεται από τη ρίζα. Δηλαδή οι παραγωγοί πρέπει να προσέξουν, όχι να προσέξουν, αλλά ξέρεις, να μεταφέρουν σωστά, ναι, ναι, το είδος. Οι καλλιτέχνες γενικότερα πρέπει να κοιτάνε, ξέρεις, να δώσουν στη νέα γενιά σωστά εφόδια για να προχωρήσουν, για να περπατήσουν σωστά. Όπως δεν λάβαμε εμείς, ας πούμε, ρε φίλε. Ναι, και νομίζω ότι στο κομμάτι της trap θα ερχόταν ούτως ή άλλως. Ναι. Αν δεν το κάνατε εσείς, θα το κάνανε άλλοι. Γιατί τώρα, ήταν και έξω. Ξέρεις, θα σου πω τώρα. Θα μπορούσε, αν ήταν έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι παλιοί, να είχαν τώρα όλοι labels ήδη. Τώρα γίνεται αυτό. Ναι. Τώρα έχουν όλοι labels. Όντως. Και έχουν όλοι τους πιτσιρικάδες. Θα μπορούσαν ήδη εγώ να ήμουν σε label παλιού. Μιλάμε τώρα για 10 χρόνια πριν, όχι τώρα. Αφού η μουσική ανέβαινε και όλοι ξέρεις είχαν labels, πάρε με στο label σου. Τώρα που μετά από 10 χρόνια που μου λες να μπω σε label, τι label, αφού τα labels θα έχουν όλοι φίλοι μου. Σωστά. Πώς θα μπω σε label που έχουν όλοι φίλοι μου. Το θέμα είναι τώρα να τον πιτσιρίκο να δώσεις. Όχι σε μένα, εγώ τελείωσα. Έχω ακόμα να δώσω, αλλά ξέρω ότι. Μαλάκα, έχεις πολλά να δώσεις ακόμα. Το ότι έκανες, το ότι 10 tracks πήρανε πλατινένιο δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Ξέρω ότι ο νέος έχει πιο πολύ δύναμη τώρα πλέον. Και μπορεί αυτός να αλλάξει κάτι πιο ριζικά. Μπορώ και εγώ μαζί του, ξέρεις. Μην το γαμάσαι, αλλά μιλάς και είσαι 60 χρονών, ρε. Ξέρω 27 λέω. Είσαι. Ξέρω τι σου λέω. Η νέα γενιά είσαι εσύ ακόμα. Ξέρω τι σου λέω, μπρο. Αυτό το λες με ποια άποψη? Το λες με την άποψη ότι στο κομμάτι της trap δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάτι καινούριο που μπορείς να προσφέρεις? Πάντα υπάρχει κάτι καινούριο. Τώρα, ας πούμε, πέρσι είδαμε, ήταν το wave των drill. Ακόμα είναι. Τώρα είναι το wave των drill. Μετά... Αυτό είναι εντάξει και η μουσική. Μου σου μιλάω και πιο πολύ για ονοτροπία. Κατάλαβες τι λέω. Ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης, ρε φίλε. Θα είναι διαχρονικός για πάντα. Η μουσική θα αλλάζει προσωπία. Και αυτοί που κάνανε παλιά hip hop κάνουν τώρα trap. Και τώρα από το trap κάνουν και drill. Και μετά μπορεί να κάνουν και κάτι άλλο. Ναι, σωστά. Περπατάει. Αλλά η νοοτροπία είναι κάτι, ρε φίλε, που να σου πω, είναι το καλούπι και απ' έξω το. Όχι τσιγάρο. Απ' έξω είναι το προσωπείο. Το προσωπείο μπορεί να αλλάζει, αλλά το καλούπι πρέπει να είναι σωστά. Να σου πω, δομημένο, μπράβο. Μαλάκα, ναι. Κατάλαβες. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Τώρα οι μουσικές, εντάξει, εννοείται, μπρο, μαλάκα, έχουν βγει πιτσιρικάδες τώρα στο Discord μου που παίζουν κάτι beats και λέω, μαλάκα, τι κάνουν, ξέρω. Δηλαδή, σοβαρά. Ναι, τους βγάζω το καπέλο, μπρο.
Βγάζω το καπέλο. Λέω μπράβο, μάγκες. Respect. Κατάλαβες. Respect. Και είναι κάποιοι συγκεκριμένοι. Ρεφλέ έχει ταλέντα. Έχουν, ξέρω εγώ, δηλαδή σε Discord. Δηλαδή είναι ένας που παίζει πιάνο. Ο White Shadow, αν με βλέπει κιόλα, σε shout out. Είναι κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, που παίζουν κιθαρές. Είναι άλλος που παίζει, ξέρω εγώ, σου βάζει drums. Και όλοι αυτοί μπρο είναι τώρα σε Discord και συνεργάζονται. Έτσι ώστε να βγει το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό είναι το μέλλον, να ξέρεις. Και είναι και η δουλειά του μέλλοντος. Πιστεύω ότι ο καθένας θα κάνει ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Παλιότερα ήμασταν εμείς που ήμουν εγώ, ξέρω, ήμουν, θυμάμαι χαρακτηριστικά εγώ και ο Μπρέτσεν Αστούτη και λέγαμε: μπρο, θα παίξουμε κιθάρα, θα κάνω και εγώ το πιάνο, και εγώ το executive, και εγώ το mixmaster, και εγώ το EQ και το design και το sound engineer και όλα. Ένας άνθρωπος. Το θεωρώ ότι εντάξει, έχουμε γίνει Jedi Master μετά από τόσα χρόνια που το κάνουμε. Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι, επειδή έχει ανέβει όλο αυτό και οι δουλειές αυτές έχουν αρχίσει και χωρίζονται, θα είναι ένας μόνο για τη σύνθεση. Ένας μόνο για το Mix Master. Ένας μόνο για το Sound Engineer. Ένα... Ναι, bro. Αυτό είναι το μέλλον. Δηλαδή να έχεις ένα super team από 5-10 άτομα και να δουλεύουν. Δεν υπάρχει όμως μια τέτοια ομάδα εδώ Ελλάδα. Γιατί... Υπάρχει, απλά δεν είναι επίσημη ακόμα. Δεν είναι επίσημη. Mm. Θα γίνει κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα. Ας πούμε σαν ένα label να πάρει 5-6 μόνο άτομα. Μόνο παραγωγών, ναι. Μόνο παραγωγή. Και να είναι, ξέρω εγώ, κάθε ένας δηλαδή να... Να σου πω, ρε παιδί μου, υπάρχουν και άτυπα μεταξύ μας, ξέρουμε ότι κάποιοι παραγωγοί είναι σε κάτι καλή ή κάποιοι εμείς ο Mix Master είναι σε κάτι καλή. Ναι. Καταλάβες τι λέω. Στι συνθέσεις, ας πούμε, έχεις πολλούς, ρε μπρο. Είναι ο Σιν Λόρεν που τα σπάει, είναι ο Μπρετ, είναι, ξέρω εγώ, ο Ντόφ στη Θεσσαλονίκη που είναι σαν τρίλ εκεί, σχολή, δήμαρχο το λένε, ρε μπρο. Είναι δήμαρχος, όντως. Ο Ρίκτα εκεί τον λέει δήμαρχο. Respect και στο Ρίκτα, σε όλους εσείς εκεί πέρα και στον Ορτίζ. Έχει στάλει δικό του, ρε μπρο. Έχει στάλει δικό του, το βλέπω. Τον είχα γνωρίσει τον Άγγελο, λέω μαλάκα, έχει στάλει δικό του. Μου λέει ναι, ρε μπρο. Σε πάω και ξένα φουλ. Τα είχαμε αράξει κιόλα. Τα έχουμε πει φουλ. Είναι αδερφό Ορτίζ. Έχει δικό του style. Δηλαδή, ο κάθε παραγωγό έχει δικό του style. Και σκέψου τώρα, εγώ σου λέω, μια ομάδα 5 ανθρώπων έτσι να συνεργάζονται. Τι μπορεί να γίνει. Ναι. Κατάλαβε. Ξεφεύγει το έργο, ρε μπρο. Εσύ πώ και δεν σκέφτηκε να μπει σε label. Ένα άλλο DJ. Ο DJ Στέφαν. Ναι. Έχουμε ένα επίσημο DJ επιτέλους που κάνει ρεμπρό τραπ, ασχολείται με το DJ, με το μόνο με αυτό το είδος, θα κάνει κομμάτια. Καταλαβες. Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτό, ξέρω εγώ. Ήταν ένα superstar DJ που να κάνει, ξέρω, αυτό το πράγμα. Τώρα έχεις αρχίσει και βλέπεις και ότι... Α, αυτό εννοείς που αρχίζει μπράβο, και βγαίνει προς τα έξω. Μπράβο, καταλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι ρε παιδί μου, επειδή έχει ανέβει όλο αυτό, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να σου το πω. Θα ήθελα μεθαύριο να δω. Έχω μιλήσει με τον κολλητό μου, αλλά δεν ψήνει το παπάρας να το κάνουμε. Να έχω ένα drummer ο οποίος να κάνει μόνο covers. Να είναι το content. Έχω ήδη ένα παραγωγό, ο Ντάλεμ, ο οποίος κάνει μόνο remix. Ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι ο αυτός που ξέρω ότι θα κάνει το remix στο κομμάτι. Με νιώθεις, λέω. Είναι μόνο για remix. Μόνο. Κάνει και παραγωγές το παιδί, είναι και το όλα τα άλλα, αλλά είναι το content του ότι είναι το remix. Πολύ ωραίο αυτό, ρε φίλε. Γιατί σημαίνει ότι απλώνεται, ανθίζει σαν δέντρο όλο αυτό. Ναι. Πάει από όλες τις πλευρές, καταλαβαίνεις. Γιατί και προχωράει όμως... και προχωράει και την τέχνη μου και σαφώς με κάνει καλύτερο. Άμα η τέχνη μου, ρε φίλε, εξελίσσεται και μένω πίσω, εγώ πρέπει να εξελιχθώ και εγώ. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Οπότε με κάνει και καλύτερο σαν καλλιτέχνη. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντικό για έναν producer να θέλει να βγαίνει μπροστά και να έχει το όνομά του στο τίτλο, να φαίνεται στα clips. Γιατί ρε μπρο, έτσι έρχονται οι δουλειές. Έτσι έρχονται οι δουλειές, ναι, ναι, δεν αρκεί να έχεις κάνει. Κοίταξε, όχι απαραίτητα. Ρε, αυτό να... φαίνεται πιο πολύ σαν να θέλεις να κάνεις μόστρα. Γιατί άμα είσαι καλός producer bro. Και να μην φαίνεσαι πουθενά, θα σε βρούνε. Θα σε βρούνε αυτοί που είναι να σε βρούνε, μπρο. Κόσμος ο απλός που το βλέπει, δεν θα σε βρει. Α, οπότε. Κάτσε, μπρο. Τι θα. Καταλαβαίνεις, λέω. Είναι να σε ξέρει. Συνήθως, να σε μάθουν producer. Συνήθως ο producer, φίλε, ανεβαίνει μαζί με έναν καλλιτέχνη μαζί. Εγώ είμαι τον MG. Είμαι fucking day one με τον Μάρκο, μπρο. Είμαστε δηλαδή. Πώς να σου το πω. Είμαι και με άλλους καλλιτέχνες. Έχω κάνει και δουλειές γαμό. Ναι. Αλλά εκεί, ρε φίλε, που ξεκίνησα και έχω, ξέρω εγώ, ο κόσμος να με μαθαίνει, είναι με τον Μάρκο, μπρο. Σου είπα, ήμουν ένα nerd gang, ξέρω εγώ, σε ένα PC. Μου λέει ο Μάρκος, μπρο, έλα, εμφανίσου, πάμε, βάλε εδώ. Δηλαδή με έχει βοηθήσει, μαλάκα και outfit. Δηλαδή καθόμουν με τον Μάρκο και μου λέει, μπρο, να αντιθεί τώρα. Σε φτιάχνω να σε κάνω άνθρωπο, να είσαι ωραίο. Και ρε φίλε, το βλέπα κι εγώ αλλιώς έτσι. Δηλαδή είχα full support και το λέω, ξέρεις, και δημόσια, μπρο. Είναι day one, ρε, μπρο. Είναι ναι, day one, ναι, ναι. Φίλος, day one σε όλα, κατάλαβες. Και με έχει βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα εντάξει, σίγουρα από εδώ και από εκεί παίρνεις και άλλα πράγματα έτσι. Δηλαδή στην πορεία ξέρεις, ξεκίνησαμε έτσι. Μετά έβλεπα και εκεί λίγο που έβγαιναν και λίγο πιο έτσι. Έβλεπα και άλλους παραγωγούς που κάνανε και αυτό.
κολλάς λίγο από όλα, είναι το hustling αυτό, αδερφέ. Δηλαδή θα πάρω λίγο από όλα και θα προσπαθήσω να φτιάξω το δικό μου wave. Κατάλαβες, τα βλέπεις όλα, έτσι. Κάθεσαι πίσω, τα βλέπεις όλα και λες, ok, θα φτιάξω το δικό μου wave τώρα. Κατάλαβες, λίγο από όλα. Αυτό. Και έτσι, ρε φίλε, ξεκίνησα να βγαίνω στα clip και τα λοιπά. Και ρε μπρο, να σου πω κάτι, θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα moves που έχω κάνει αυτά. Όντως. Δηλαδή, όσο και μουσική και να κάνεις. Και πρέπει... τα πηγαίνεις και ωραίος, έτσι. Εντάξει, είμαι ωραίο παιδί. Άντε, γεια. Είμαι ωραίο παιδί. Κλιπ χωρίς τον κοσέ μέσα, δεν λέει. Είμαι λίγο σαν πεθήκη, αλλά εντάξει, είμαι ωραίο παλικαράκι. Γιατί όχι. Εδώ τώρα έχουν βγει κι άλλοι. Με φάτσε, μην πω τώρα. Εντάξει, αφού είμαι ωραίο παιδί, για μην βγω κι εγώ. Μην με δείχνετε, αλλά με κρύβετε. Βγάλτε με και πέρα. Λοιπόν, ναι. Πώς και δεν... Και ρε φίλε, να σου πω κάτι, μου έχω δει και ξέρεις, είναι ωραίο ρε μαλάκα να βλέπεις. Και αυτό πρέπει να γίνει και στους βιντεάδες κάποια στιγμή, να ξέρεις. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ήδη έχει ξεκινήσει, να ξέρεις. Άνθρωπο, έχω έναν άνθρωπο που ξεκινάει και βγαίνει αλτάκι βέβαια. Αλταράς, ο Dim Gen, έτσι λέγεται. Αλτάμπουρας. Αλλά αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω και φίλε, το γουστάρω γιατί. Είναι ωραίο να έχει περσόνα βιντεά, ρε φίλε. Και εσύ είσαι έτσι, να ξέρει. Και εσύ ήσουν, μπρο. Εγώ μπρο, δεν μπορώ όμω. Αλλά βρήκε άλλο content. Ήρθε στο γραφείο εδώ και λε, θα κάτσω εδώ. Εντάξει, μου αρέσει και πολύ εδώ. Σου πάει πιο πολύ, όντω. Κοίταξε, εγώ μπροστά σε κάμερα δεν το έχω, ρε. Ναι, ναι. Γιατί μου έχουν πει να μπω σε κλειπ. Και έχω μπει σε 2-3 clips. Ναι. Αλλά δεν το έχω ακόμα, ρε μαλάκα. Και... εντάξει. Έλα, εντάξει πρέπει να το συνηθίσω αυτό. Πιπεύτσα, άμα το θες πολύ, μπρο, δεν υπάρχει, δεν το έχω, υπάρχει, εντάξει, άμα το ήθελες πολύ. Αρχίζω, με τα δικά μου clips, σιγά σιγά. Τώρα θα αρχίσεις να φαίνεις, μην αγχώνεσαι, όλα θα γίνουνε ρε, μην δεν λένεστε ρε, καλά να είμαστε ρε, μαλακά, υγεία, καλά να είμαστε, καλά vibes μόνο. Προσπαθώ να σου ρωτήσω εδώ και 2 ώρες, λοιπόν. Ναι, μαλακά, μιλάω πολύ, έχω ένα θέμα. Γιατί δεν έχεις μπει σε κάποια... κάποιο label. Ναι. Γιατί ρε, μπρο, δεν... δεν θέλω να, πώς να σου το πω, να κλειστώ σε αυτό, ρε μπρο. Είμαι μουσικός, μπρο. Η φύση του μουσικού, κατά τη γνώμη, είσαι free, κατά τη γνώμη μου πάντα, ναι, η φύση του μουσικού είναι να είναι ελεύθερος, μπρο, σαν πουλί. Να πετάει ψηλά, να κάνει τη μουσική, αυτό είναι το ταλέντο, μπρο, πιστεύω τώρα, άποψή μου. Καλά, χώρια την μπορεί να σου οδηγεί στην παράνοια και στο χάος, που με ξέρεις σαν άνθρωπο, πολλές φορές ναι, οδηγούμε ναι, ναι. Εκεί και στην προσωπική μου ζωή, δηλαδή έχω οδηγηθεί στο χάος και στην παράνοια και στη μουσική. Είναι στη φύση του καλλιτέχνη να παρανοεί, ρε φίλε, και να καταλάβεις, να τρελαίνεται. Αλλά, ρε φίλε, νιώθω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω μποράψει, γιατί δεν, πώς να το πω, νιώθω, ρε φίλε, ότι πάνε σε εγκλωβίσει, ρε μπρο, γιατί εγώ δεν μπορώ. Καταλαβες. Αυτό που σου έλεγα με καλά vibes και στη βόλτα, μπορεί να μου έρθει, ρε μπρο, να γράψω 5 κομμάτια σε ένα βράδυ. Ναι. 50 κομμάτια σε 2 ώρες, ξέρω εγώ, από την τρελά, και μπορεί να γράψω κανένα για 8 χρόνια. Είναι παράνοια, κατάλαβες, σου λέω. Αλλά μπορεί αυτά τα, δηλαδή, τα project, τα πιο πολλά από ο κόσμος, έχουν δουλευτεί 2 χρόνια πριν. Και αυτό το ξέρεις από μέσα. Μαλάκα, εδώ, μα το κομμάτι αυτό δουλεύτηκε πριν 2 χρόνια. Μπράβο. Αυτό σου λέω, να σου πω. Ότι μπορεί να είναι κάποιο project που έγινε τότε, στο momentum το τότε, μπορεί κάτι να έχει συμβεί στην προσωπική ζωή και να περάσει αυτό και στα κομμάτια. Ας πούμε, είχα μια στιγμή στη ζωή μου, ρε φίλε, που γάμισε τα. Ζόρια, μπρο. Πολύ ζόρι. Πολύ ζόρι. Και ρε φίλε, στο κομμάτι της μουσικής. Όχι, στην προσωπική ζωή σου λέω. Είχα κάποια ζόρια, ρε παιδί μου. Και αυτό, μπρο, με έκανε όχι να εκφραστώ. Να... παρανόησα και λέω, μπρο, θέλω να εκφραστώ. Δεν μπορώ, πονάω. Θα τα γράψω όλα, θα τα κάνω μουσικές. Πολλά από τα tracks, να ξέρεις, που έχουν γραφτεί, ίσως και να μην μάθεις τίποτε, είναι αληθινές ιστορίες. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες, ας πούμε το έρωτο του DJ Στέφαν, που είναι αληθινή ιστορία. Όλα. Κατάλαβες. Είναι κάτι το φήμη, είναι κάποια που είναι story true. Δεν θα τα μάθει ο κόσμος, είναι κάτι που είναι για μας, γιατί ρε φίλε, εκφραστήκαμε έτσι την χρονική στιγμή που τα γράφαμε. Καταλαβες. Το έρος με πήρε ο Στέφανη και μου λέει: μπρο, έχω ένα beat. Θέλω να κάνουμε ένα οδηγό παρέα. Και έγραψε αυτό το πρώτο κουμπί. Έγραψε εγώ το δεύτερο. Και το δεύτερο θα σου πω άλλη ώρα μεταξύ μας για ποια το λέω και τι λέω. Καταλαβες. Γιατί πόναγα, ρε φίλε. Αυτό θέλω να σου το πω γιατί εκείνη τη χρονική περίοδο ήθελα να γράψω 100.000 τραγούδια. Και μετά που ξέρεις, τα είδα και όχι, okay, βγήκαν κτλ. Να τσιλάρω τώρα. Καταλαβες. Ναι. Όποιος είναι καλύτερος και θα το δεις και σε πολλούς καλλιτέχνες αυτό. Να βλέπεις και να βγάζουν μαλάκα, λες, να βγάζει τόσα πολλά και να έχει λάμψη να βγάζει και ξαφνικά να το βλέπεις να κάθεται. Γιατί ρε μπρο, είχε κάτι μέσα που τον βασάνιζε και ήθελε να το βγάλει έξω. Ναι, ναι. Το έκανε και τώρα τσιλάρει. Θα ξαναβγάλει. Έτσι. Το θέμα ποιο είναι τώρα, γιατί στα λέω αυτά. Γιατί ρε μπρο, σε μια εταιρεία δεν σε παίρνει όταν σου λέει ο manager ή ο booker ή ο assistant ή δεν ξέρω ποιο, έλα να δουλέψει, να κάνει το project και να με εγκλωβίσει. Εγώ ρε μπρο, ένιωθα πάντα φυλακισμένο και όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μου ξέρουν ότι ρε μπρο. Το λούζω με αυτά.
τη μελού τη. Και θέλει τον χρόνο σου. Το λέω, ναι, και θέλω τον χρόνο μου. Γιατί ρε, μπρο, πιστεύω θα βγει το καλύτερο αποτέλεσμα έτσι. Δεν σου λέω ότι δεν δουλεύω, σου λέω ότι ξέρεις, μπορεί να μην μπορώ να εκφραστώ σωστά εκείνη τη χρονική στιγμή. Να πιεστώ για να εκφραστώ σωστά, κατάλαβες. Είναι δύσκολο, ναι. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που πολλοί καλλιτέχνες οδηγούνται και σε καταχρήσεις και ξέρεις, σε διάφορα τέτοια. Ναι. Ας πούμε, όχι μόνο στην τραπ, μιλάω για τραπ, μιλάω για όλη τη μουσική, σε όλο τον κόσμο, σε όλα ναι, τα χρόνια. Ναι, ναι, σε όλα. Καταλαβες. Άμα παρατηρήσεις τους πιο μεγάλους ανθρώπους και στην ιστορία και καλλιτέχνες, είναι άνθρωποι ρε φίλοι οι οποίοι δεν ήταν καλά, ρε μπρο. Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι, Μότσαρντ, Αϊνστάιν, τι να σου πω. Πώς λέγονταν αυτό το Στάργο, ο Λούκας Φίλιπς. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που δεν ήταν καλά. Και ήθελαν να εκφραστούν για να γίνουν. Ναι. Αυτό είναι. Και ο καλλιτέχνης, και ο ράπερ, και ο τράπερ, και ο τρίλερ. Όλοι οι καλλιτέχνες είναι αυτό το πράγμα. Εκφράζονται μέσω τη μουσική. Γιατί στο τέλος της μέρας κάνουμε μουσική. Αυτό. Και αυτό είναι και ο λόγος που εγώ προσωπικά. Εντάξει, δεν έχω κάτι με τις εταιρείες όμως, να ξέρεις. Δηλαδή, οι πλατίνες που σου λέω για να τις πάρεις δεν τις παίρνω μόνος. Δεν ξυπνάω και λέω, α, θέλω μια πλατίνα. Οι πλατίνες έρχονται από τις εταιρείες με τις οποίες έχω συνεργαστεί εξωτερικά, σαν συνεργάτης. Είχα μια πολύ ωραία σχέση με όλα τα παιδιά που έχω συνεργαστεί ως τώρα. Έχουμε δώσει και χέρια και έχω φύγει και κύριος. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια τώρα. Βέβαια, με τα labels, λογικό είναι ότι βγαίνει ο πιτσιρίκος, όπως σου λέγα πριν, θα προωθήσουν τον πιτσιρικά και καλά θα κάνουν. Respect από μένα στα labels γι' αυτό που βγάζουν το νέο. Από μένα είναι πολύ respect που προωθούν τους νέους και παραγωγούς και μουσικούς. Αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, να ξέρεις. Μπορεί μέσα διαχρονικά να γίνει κάτι και να πω, ρε φίλε, ίσως τα έλεγα λάθος. Παιδιά, πάμε να δω. Ξέρεις, και να μπω. Δεν το αυτό. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Θα μπορούσε. Κοίταξε. Μπορεί να φτάσει σε μια φάση που να. Ως τώρα σου λέω γιατί δεν έχω εγκλωβιστεί. Να έχεις φτιάξει τη ζωή σου και να σου λείπει πλέον η δουλειά και να λες, ωραία. Πάμε για ένα χρόνο ακόμα. Μπορεί, ρε, μπορεί και να έχω κουραστεί από όλα αυτά και να πω ξέρεις κάτι, ρε φίλε, έχω 5.000 project στα σκαριά. Δεν πρόκειται να ξανακάνω μουσική. Σου λέω. Μπρο, είναι. Ναι, ρε, μπρο. Μην το κάνω έτσι, ρε. Μπρο, δεν είναι καλά ο καλλιτέχνης. Μπορεί μεθαύριο να κάνω να πάω και να εξαφανιστώ και να λένε. Μην το κάνει αυτό. Δεν σου συμπόει. Δεν σου συμπόει. Μεγάλη κουβέντα. Δεν θα την ανοίξω τώρα γιατί θα τελειώσουμε αύριο. Αλλά δεν σου συμπόει. Πίεση, δράμα, χωρίς λόγο. Ένας μουσικός δεν ήθελε να πιεστεί. Ένιωθε τη μουσική του ήθελε να είναι ελεύθερη. Πάω. Γεια σα. Και μαλάκα. Πάω. Ήταν και. Πάω. Πολύ καλό παιδί. Καλά έκανε ο Γκίκας. Το θυμάσαι που είχαμε πάει και στα κλιπ μαζί. Το καλύτερο παιδί είναι, bro. Καλύτερο παιδί είναι. Η φύση του είναι έναν ελεύθερο. Και ξέρει κάτι, και αυτό το ελεύθερο είναι που θαυμάζουμε, ρε φίλε. Μπράβο του. Μπράβο του. Αλήθεια, μπράβο του. Να είναι ελεύθερο και να κάνει τι θέλει. Μπορεί όμως ένας καλλιτέχνης αυτές τις μέρες να τα καταφέρει χωρίς label. Ναι, εντάξει. Είναι πιο δύσκολο ο δρόμος, αλλά ναι, εννοείται μπορεί. Και μπορεί και σε. Και τα δύο μπορεί, μπρο. Δεν είμαστε σε εποχή που ξέρει ή το ένα ή το άλλο. Μπορεί και να πα σε label και πει γεια σα, παιδιά, τι κάνετε. Έχω πολύ καλλιτέχνες που το έχουν κάνει. Τόκελ. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τάδε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο συμβόλαιο προσωπικά. Δεν τον ξέρω προσωπικά το παιδί, ούτε έχω συνεργαστεί μαζί του. Αλλά... Έχει συμβόλαιο, ναι. Ναι, ωραία, άκυρο. Δεν το ήξερα αυτό. Κάτι. Κόψε με γύρω expose. Μπορεί να πας με ένα project σε μια εταιρεία και πεις παιδιά, γεια σας. Έχω αυτό το project. Σας το δίνω. Χωρίς να είμαι στο label σας. Για έναν producer, ναι. Για τον producer δεν είναι. Ο producer δεν ήταν. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται. Sorry. Δεν ήταν σε label. Τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει σε label. Παλιότερα ο producer ήταν εξωτερικός συνεργάτης. Έτσι. Και έκανε δουλειές, ξέρεις. Το και το. Έκανε τη δουλειά από πίσω, ξέρεις. Τώρα έχει αρχίσει και φαίνονται προς τα έξω και υπογράφουν και γίνονται και artists πλέον. Γιατί, και χαίρομαι που λέω ότι ήμουνα στην αφετηρία κι αυτού. Ήμουνα ότι, ξέρεις, όπως ήμασταν στην αφετηρία της τραπ και τα λοιπά, ασχέτως αν δεν το ξέρει ο κόσμος, το λέω εγώ τώρα, και ήμουνα και στην αφετηρία του, ξέρεις κάτι ρε φίλε, πρέπει να αρχίσει να βγαίνει σαν περσόνα ο άλλος, θα έξω. Όχι μόνο δύο-τρεις να είναι και τέλος. Αρχίζει να βγαίνει και ο άλλος που δουλεύει. Και το λέω και τώρα εδώ, στον κάμερα, ότι πρέπει να είναι και ο βιντεάς έτσι. Θα αρχίσει να είναι τώρα να βγαίνουν περσόνες βίντεο, να βγαίνει άλλος να λέει. Παιδιά. Αυτό είναι δύσκολο όμως. Δεν είναι, μπρος στην Αμερική αρχίζει και γίνεται. Βλέπεις εκεί το Lil Tay που γράφει Polo G και από κάτω έχει emoji την κάμερα και γράφει αυτό το David Lynch δίπλα, ρε, που είναι ο βιντεάς. Respect, μα, και βλέπεις και το βίντεο, κατάλαβες, και ανεβαίνει και η τέχνη. Εντάξει, αυτή είναι ο ονοματάρης όμως. Δεν έχει να λέει, ρε, μπρο. Ο ονοματάρης θα είσαι και εσύ και εγώ και εσύ και όλοι μας σε λίγα χρόνια. Γιατί αν μείνεις με επιμονή στο project και δουλεύεις, κάποια στιγμή θα λάμψεις, δεν γίνεται. Ναι. Κατάλαβες. Δεν είναι ο ποιος το κάνει σωστά, είναι απλά.
Όποιος το κάνει. Θέλει επιμονή, δουλειά και θέλει και είναι και momentum, ρε, μπρο. Να πιάσει τη χρονική στιγμή, αυτό που λένε τύχη, εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, μπρο. Υπάρχει δουλειά και υπάρχει και momentum. Δηλαδή να καταφέρεις τη χρονική στιγμή αυτή, να πιάσεις αυτό το vibe, αυτή τη... το πράγμα, ρε, δηλαδή μου. Ότι όταν είσαι σε αυτή τη φάση της ζωής σου, θα σου γίνει αυτό. Το νιώθεις κάποια στιγμή στη ζωή σου, κάτι γίνεται σημαντικό και λες, οπ, είναι αυτό τώρα. Ήρθε η ώρα μου, καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό πιστεύω. Όταν μιλάς για σωστή στιγμή. Το momentum. Ξέρεις πότε πρέπει να βγει ένα track. Ακριβώς. Ναι, μπρο. Πώς. Πότε πρέπει να βγει ένα track από τη μεριά του παραγωγού ή γενικότερα. Γενικότερα. Από τις εξελίξεις γύρω σου. Από τα πράγματα γύρω σου. Και από αυτά που ζεις. Όταν, ρε μπρο, έχεις ζήσει κάτι. Έχεις ζήσει μια ιστορία. Έχεις να πεις μια ιστορία. Που αυτή η ιστορία πρέπει να εκφραστεί προς τα έξω. Τότε είναι που ένα κομμάτι γίνεται επιτυχία. Για μένα, το έχω δει τώρα, εγώ σου λέω τι βλέπω. Δεν είναι, μην τα δέσουμε σκηνή κορδόνι και πούμε αυτό είναι τέλος. Βλέπω ότι κάθε φορά που βλέπω έναν άνθρωπο, ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, έχει να δώσει, γιατί έχει κάτι μέσα του και θέλει να το βγάλει προς τα έξω σε αυτό το πράγμα που λέγεται μικρόφωνο. Βλέπω ότι, ρε μπρο, πηγαίνει έτσι. Κατάλαβες. Ναι. Και όλα τα κομμάτια σχεδόν είναι μια ιστορία. Και όχι μόνο τώρα, ούτε στην τραπ. Από τα παλιά χρόνια. Το ρεμπέτικο, ξέρω, ήταν ιστορίες. Δεν έχει ακούσει ρεμπέτικα ελληνικά, ήταν ιστορίες που νιώθαν εδώ πιο κάτω ψηρή. Μαχαιρώματα, οι ρεμπέτες ήταν πιο τράπερ, τα ξέρεις. Ήταν όλοι μαχαίρια, γκόμενες, δολοπλοκία, πόρνες. Άστο τώρα, η γυναίκα ήταν χαμός. Τώρα δηλαδή εντάξει. Το ίδιο είναι διαχρονικά σου λέω. Το καλούπι είναι ίδιο, προς το οποίο αλλάζει. Αυτό μαλάκα. Και τότε πιστεύω ότι είναι το momentum να βγει, ρε παιδί μου. Ξέρεις κάτι, τώρα ζούμε αυτό, πρέπει να βγει αυτό. Okay. Τώρα, μπρο, βλέπεις τα drill, το wave, το drill ανεβαίνει, γιατί ξέρω εγώ, ζοριζόμαστε όλοι. Είναι μαλάκα μια κατάσταση τώρα, σπίτι ένα χρόνο, κοιτάς ένα ντουβάρι. Καμισέτα, ναι. Σαλτάρεις, ρε φίλε. Και βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για αυτά τα πράγματα και τους βλέπεις και ανεβαίνουν, γιατί ο κόσμος, η κοινωνία θέλει να ακούσει τέτοια πράγματα, να ακούσει, να εκφραστεί μέσω από κάποιον άνθρωπο που μιλάει για αυτήν. Μοιάζει λίγο σαν πολιτική, να ξέρεις. Μοιάζει λίγο με πολιτική αυτό που λέω. Μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πούμε στα λιβάδια αυτά γιατί δεν θέλω κιόλας. Συχάμα. Λοιπόν, μια πέση. Είναι σημαντικό για σένα ένα κομμάτι που θα βγάλεις να πιάσει νούμερα. Όχι, μπρο. Όχι. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό, ε. Εξαρτάται, ρε, μπρο. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι τι θες να κάνεις. Μπορεί κάποιος να θέλει να πιάσει τα νούμερα για να πει κάτι στον κόσμο μέσα από αυτά. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Μπορεί άλλος να θέλει να πιάσει μόνο τα νούμερα για να έχει μόνο τα νούμερα. Και να έχει οικονομικές απολαβές, να παίρνει κάποια χρήματα και να ζει καλά. Ναι, δεκτό. Ναι. Μια χαρά. Το έχω κάνει και εγώ στη ζωή μου και είναι πολύ ωραίο. Δεν το διαφωνώ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν τους. Πώς να σου πω, που τους νοιάζει μόνο η μουσική σαν τέχνη και να πάει μπροστά το είδος τους. Έτσι ώστε να μπορέσει να έχει και πιο οικονομικές απολαβές και πιο ξεκούραστα. Έτσι. Και να προχωράει η τέχνη του και να ανθίζει όλο αυτό, ξέρω εγώ. Έτσι, και να αφήνει και κάτι στη νέα γενιά. Είναι και αυτό σημαντικό. Να ξέρεις. Να αφήσει κάτι. Ναι. Υπάρχουν κάποια κομμάτια, αδερφέ, που καλός ή κακός, είτε είναι rap, είτε είναι μουσική, οποιαδήποτε είναι, μας έχει στιγματίζει το momentum, ρε φίλε, της κοινωνίας. Αυτό εγώ δεν το υπολόγιζα. Τα παλαιότερα κομμάτια μου δεν το υπολόγιζα. Τώρα τελευταία που έχω αρχίσει και μεγαλώνω, ξέρεις, το βλέπω και αρχίζω και αλλάζω λίγο σκεπτικό, γιατί λέω, ρε μαλάκα, εντάξει, okay, έχουμε πει ό,τι έχουμε πει, έχουμε γράψει, έχουν ακούσει τις μουσικές μας στα κλαμπ, καταφέραμε από εκεί που μας λέγανε τελευταίως και τα λοιπά και κάναμε beats να τα βάλουμε μέσα στο κλαμπ και να το ακούει όλη η χώρα, okay. Αλλά ρε φίλε, υπάρχει κάποιο impact από όλο αυτό. Εντάξει, και έτσι όπως έχει έρθει η σύγχρονη κοινωνία, μαλάκα, εντάξει, είναι ό,τι ντάνε και πρέπει σιγά σιγά κάπως να αρχίσει να μπαίνει σε μια τάξη αυτό, να ξέρεις. Γιατί εντάξει, βλέπεις πράγματα καθημερινά που δεν είναι στα καλά της ο κόσμος. Βλέπεις τρέλες πολλές. Τώρα και αυτό πήγαμε μια βόλτα. Ναι, το ξέρω, πάντα θα είναι. Ισχύει ότι θα είναι πάντα. Αλλά πρέπει ο καλλιτέχνης να το σου λιπώνει λίγο. Να κάνεις μουσική, να είσαι ωραίος και να τα ακούει άλλος και να είναι και αυτός ωραίος. Καταλαβες. Ναι. Αυτό. Και εννοείται αυτός που σε ακούει να εξελίσσεται σαν άνθρωπος μέσα από τη μουσική σου. Δηλαδή, έχω πολλά παιδιά
που μου λένε ρε μπρο, ακούμε με τα κομμάτια του MG, ακούμε με τα κομμάτια του Μέντε, ακούμε με το κομμάτι του Μάτ, το έτσι, το αλλιώ. Και ρε φίλε, μα έχει βοηθήσει στη ζωή μα να προχωρήσουμε. Μα λέει, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Σε σένα, μαλάκα ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο. Να σου στείλει ο άλλο επειδή έκανε το beat. Ναι, το τάδε να κομμάτι. Σου λέω κάποιο είχα κάποια προβλήματα δυσχέρεια οικονομική ή κάποια ζόρια με την οικογένειά μου και άκουγα τη μουσική σου κάθε μέρα και με βοήθησε να τα ξεπεράσω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο win από αυτό. Ποια νούμερα, μπρο. Τι νούμερα, τι θα κάνω τα νούμερα, μπρο. Όταν υπάρχει ένα παιδί ο οποίο μου λέει ότι μπρο, μου έφτιαξε, με βοήθησε. Ναι. Και τον βοήθησα χωρίς να το ξέρω. Μαλάκα σηκώνει την τρίχα μου, μόνο που το λέω. No joke. Δεν σηκώθηκε. No joke. Ανατριχιάζω και μόνο που λέω ότι βοήθησα ένα παιδί ο οποίο ρε φίλε κατάλαβε. Σ' ακούει ανήλικο με χαμηλή, με μειωμένη κρίση. Πρέπει αυτό το, να του δώσει μια κατεύθυνση, κάπως να το βοηθήσει. Καταλαβέ. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι το goal μου τώρα. Σαν μουσικό, επειδή μου το έχω καταλάβει, ξέρει κάτι. Δεν είχα συνειδητοποιήσει. Δεν είχα συνειδητοποιήσει το impact που μπορεί να έχει ξέρω, η μουσική μου και τώρα ξέρει που το βλέπω λίγο πιο. Σαν. Ορίμασα, μη μεγάλο. Σαν πιο μεγάλο, ναι. Λέω ότι ξέρει κάτι, ρε φίλε. Οκ. Okay. Θα αλλάξουμε λίγο αυτό. Θα κάνουμε και μουσική που να μείνει, ξέρω εγώ, και να το ακούει άλλο και να λέει, οκ. Okay, wow. Τι είπε τότε αυτό. Καταλαβέ. Και αυτό δηλαδή πώς το έχεις στο μυαλό σου, ποια είναι τα moves, τα σχέδια που έχεις στο νου σου. Τα moves ρε φίλε δεν θα τα δώσω. Τα moves. Έχω ανθρώπους ρε φίλε και καινούργια παιδιά έχω. Έχω τον Άζο, έχω κόσμο που τα λένε αυτά. Μπορεί να σου βάλω και κάποιο εδώ πέρα κυκλοφόρητο, δεν ξέρω αν κάνει. Αλλά έχω moves, δηλαδή έχω ανθρώπους οι οποίοι γράφουν διαφορετικά πράγματα, όχι όμως στην αντίθετη πλευρά. Ότι φάση, ξέρεις κάτι, οκ, το βλέπω και το νούμερο, τα βλέπω και αυτά, τα βλέπω και τα flex, το βλέπω και τη μουσική σου, τα βλέπω, αλλά το δέχομαι και προχωράω. Ναι. Κάνω αυτό. Καταλαβες. Είναι πολλοί καλλιτέχνες νέας γενιάς κιόλας, οι οποίοι δέχονται όλων τη φάση, ότι μπορεί να είναι και ο ένας που κάνει το ένα, ο ένας που κάνει το άλλο, ο ένας που κάνει το άλλο, αλλά εγώ διαλέγω να κάνω αυτό. Εγώ συστήνω σε όλους τους μουσικούς και καλλιτέχνες και rappers και οτιδήποτε είναι και trappers και να κάνω το ίδιο πράγμα. Να δέχονται όλων τη φάση και να κάνουν κάτι δικό τους. Ούτε κόντρες ούτε τίποτα, κατάλαβες. Με καλά vibes. Είμαι εγώ, είμαι ο Γκοσέι, κάνω αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, είσαι ο Μάνκι και κάνεις το πράγμα. Respect και αυτό που κάνεις μπορεί να μην συνεργαστείς με κάποιον ποτέ, ok, μπορεί να συνεργαστείτε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε όλων τη δουλειά, bro. Ναι. Εγώ σέβομαι ολονόνι τις δουλειές. Δεν έχω δηλαδή για κάποιον να πω αου. Τώρα εντάξει, σε προσωπικά και τέτοια δεν έχει να κάνει με. Είναι άλλο η δουλειά. Άλλο, και η δουλειά. Άλλο το προσωπικό. Αυτό. Αν έχεις κάτι με κάποιον, πάρε το τηλέφωνο, λύστε το. Αν έχεις τώρα με τη δουλειά και είσαι ανταγωνιστής ή κάτι. Είναι λίγο λεπτό θέμα, ξέρεις. Και στη δουλειά, ρε φίλε, και σε οποιαδήποτε δουλειά να είσαι, πάντα θα υπάρχει ανταγωνισμός. Οπότε πρέπει να διεκτάξεις εσύ εσένα να σε κάνεις καλύτερο τον εαυτό σου. Όχι το να κοιτάς τον άλλον πώς θα το κάνεις, να του κάνεις κακό. Κοιτάξεις εσύ να κάνεις καλό σε εσένα και να πας πιο ψηλά και να πεις έλα γεια. Και εκεί θα σε δει όλες, θα πει, κάτσε να πάω κι εγώ. Και ανεβαίνει το game όλο, καταλαβαίνεις. Ναι. Και ακούς καλύτερη μουσική κιόλας. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έχουμε δει το αντίθετο, έτσι, με όλα τα diss tracks, το τελευταίο. Ποιοι ήταν οι και... Εντάξει, μπρο. Και, το τι έχουν προσωπικά ο καθένας, ρε φίλε, ας τα λύσουν στα προσωπικά, αλλά ρε μπρο, να ξέρεις, η μουσική ανέβηκε έτσι. Η μουσική ανέβηκε, μπρο. Όλη η χώρα και τράβηκε και την περίοδο. Μπράβο τους. Δεν ξέρω τώρα, μπρο, δεν είμαι ικανός στη μεριά. Απλά, ρε φίλε, εγώ είδα ότι τα diss tracks πηγαίνανε, τα νούμερα φεύγανε. Και αυτό ήταν και η παλιά φάση. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα μιλήσω καν για αυτό το θέμα, ρε μπρο. Δεν είναι κάτι που απασχολεί εμένα. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους, ξέρεις. Τώρα δεν μου αρέσουν οι κόντες. Το έχω πει και σε άλλα streams και τέτοια, δεν μου αρέσουν. Θέλεις το vibe, θέλω τη μουσική μου, ρε μαλάκα. Να ακουστεί ωραία μουσική. Γούσταρα που βγήκε ωραία μουσική μέσα από αυτό. Ναι. Ό,τι λέγανε, ό,τι αυτό δεν με νοιάζε. Μου άρεσαν τα beats και αυτά που βγήκαν ήταν ωραία μουσική. Respect όσους κάνανε μουσική εκεί πέρα, δεν ξέρω τι την κάνανε. Απλά μου άρεσε η μουσική. Τώρα ρε μπρο, τι λέγανε και τέτοια, δεν ξέρω. Αυτά βρούνε, δεν τα ξέρω, μπρο. Δεν θα πας, δεν θα με νοιάζει. Δεν αγχώνομαι, ρε μαλάκα. Απλά σου λέω ότι δεν είναι. Όχι, ρε μπρο. Είσαι καλά, δεν αγχωθώ. Τα λέω και on camera, ρε μπρο. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, με τα diss και αυτά. Δεν μ' αρέσουν τα diss, ρε φίλε, δημόσια, δεν μ' αρέσουν εμένα. Ναι. Καταλαβες. Μ' αρέσει η μουσική. Είμαι μουσικός, μπρο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Γράφεις γενικότερα αναλόγως το καλλιτέχνη που θα έχεις, που θα πατήσει στο beat. Ναι, 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 ναι. Ναι, μπρο, ναι. Μ' αρέσει αυτό. Έτσι δουλεύω. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το πω τόση ώρα. Λέω βλακίες. Μπρο, ναι. Μ' αρέσει να δουλεύω. Ξέρεις κάτι, ποιος είσαι εσύ, ο τάδε. Ωραία. Πάμε μια βόλτα. Πάμε για ένα φαγητό, να σε γνωρίσω λίγο. Καταλαβες. Δεν μ' αρέσει και το λέω και στα νέα παιδιά που δουλεύουν έτσι. Δεν μ' αρέσει να στέλνω ένα κουβά beats με φάκελο και από διάλεξε. Γιατί όχι, τα νέα παιδιά δεν το ζητάνε αυτό. Έλα, στείλε beats. Μαλάκα, δεν είναι στραγάλια τα beats, κατάλαβες. Να πούμε ότι σε μένα έχει κάνει αυτό. Όποτε ερχόμουν σε σένα. Κοσέ, έχεις κανένα beat.
Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά μπρο, ναι, εγώ θα σου πω, έχεις απίστευτα beat, έτσι. Και έχεις κάνει εδώ πέρα. Το πιο ωραίο ήταν αυτό που είχαμε δουλέψει το μεταξύ μαζί, που είχαμε κάτσει κάτω, θυμάσαι. Θα βάλω δύο κομμάτια. Θα βάλω αυτό το οποίο, που έκανε στο beat. Οπότε αυτό είναι beat Gosei. Το γαμάει ρε μαλάκα. Για δώσε λίγο ένταση εκεί. Άντε, γεια. Όχι, από το Spotify. Ne le détonne pas. C'est la faute du vent si je me trompe pas. After. J'essaie encore avant que je me t'agarde. Cache pas la volonté au fond de moi. Finish it up. Don't worry about moi. Ouh, ouh. Regarde encore si tu crois que je plaisante. Και γενικά με έχεις βοηθήσει σε όλο το Mixmaster, σε αυτό το πρώτο άλμπουμ. Θυμάσαι. Βάλε και αυτό που είμαι εγώ, είμαι σχεδόν εγώ. Θα το βάλω, θα το βάλω. Και έχουμε κάνει ένα feat εδώ πέρα με τον Κοσέ. Πόσο χάλια μου έχει την πέρα. Ήθελε να χωθεί στο beat αυτό. Ήμουνα πολύ χάλια. Και του λέω, ψυχολογικά ήμουνα χώμα. Αλλά σου άρεσε το beat και ήθελες να πεις. Ναι. Ναι, το έκανα αυτό, κατάλαβα. Πέρναγα καλά ρε. Ήθελα να το κάνω αυτό, καταλαβες. Μίξε το μεταξύ που έκανα σε αυτό είναι χάλια, μπρο. Δεν πειράζει, ωραίο είναι, έχει vibes. Πάντα μπορείς και καλύτερα, πάντα. Σε ό,τι για να κάνεις. Εννοείται, ρε. Θέλει κλιπ αυτό, μπρο. Να πάρουμε ένα Airbnb. Ο μέσος τράπερ έγινε τώρα. Θέλει beat clip αυτό, μπρο. Θέλει clip αυτό. Πάμε clip, θα τα γαμίσουμε όλα. Έλα, σκέρε. Είναι καλό, αλλά δεν το ακούει κανένας. Γιατί δεν έχω γάμισε. Δεν είναι, μπρο. Είναι μουσική για μας αυτό, μπρο. Είναι μουσική αυτό που σου έλεγα πριν, καταλαβες. Και ας μην ακουστεί. Είναι μουσική που την κάνουμε εμείς και περνάμε καλά. Αυτό είναι, πόπο, μαλάκα. Δεν το θυμάμαι, μαλάκα, εντάξει. Έχεις περάσει 100.000 φωνές. Ναι, ούτε που το θυμάμαι, μπρο. Πόπο, κρίνεις, μαλάκα. Έχει πλάκα, μαλάκα, μ' αρέσει. Καλά που δεν το γύρισε το τραγούδι, μαλάκα. Καλή, κάτι ήξερα για έμεινα παραγωγό. Κάτι ήξερα για έμεινα τα beat, ξέρεις. Όχι, εντάξει. Περάσαμε καλά, ρε, το κάναμε, ξέρεις. Φαν. Ναι, ρε. Σπίτι στο booth. Εκεί, ναι. Αλλά είχαμε πιει και ωραία. Είχαμε πιει και whisky, τι πέραμε. Κάτι είχαμε πιει εκεί πέρα, σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον. Yeah. Πώς και δεν μπήκε στη φάση του να κάνεις κομμάτια, ναι. Εντάξει. Δεν μ' άρεσε. Τώρα, κοίτα, το σκέφτομαι κιόλας, αλλά εντάξει. Μαλάκα, θα μπορούσε άνετα να... Το ξέρω, θα μπορούσε να ήμουν καλύτερο από τους να γίνεις... να κάνεις R&B, να κάνεις κάτι, ρε μαλάκα. Το ξέρω, μπρο. Εντάξει, ίσως να... Δικές σου παραγωγές κιόλας, μαλάκα... Εγώ θα σε μαλώσω γιατί είσαι ηλίθιος. Θα μπορούσε να κάνει ένα. Μαλάκα, γαμίσου, αμίσου, και θα μπορούσε να κάνει ένα beat star γιατί, ρε, account και να ανεβάζει beats. Μαλάκα, έχει εκατοντάδες beats. Μα δεν θα ήμουν ο Gosei, μπορεί να τα κάνω αυτό. Θα ήσουν ο Gosei, ρε. Δεν θα ήμουν ο Gosei, μπρο. Καταλαβαίνω αυτό που λες, το βλέπω, το δέχομαι. Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που το κάνουν και respect. Αλλά ρε, μπρο. Έχω τεχνικές παλιού μέσα μου, μπρο. Έχω τεχνικές ότι ξέρει κάτι. Δούλεψε το έργο σου, μην. Ρε μπρο, είναι σαν την προπόνηση. Ένας που κάνει μια πολεμική τέχνη, ένας που κάνει ζιουζίτσου, θα σου πει: ξέρω εγώ, δούλεψε το έργο σου, μην φανερωθείς, κρύψου, κάνε τη δουλειά σου και εμφανίσου, παπ, δείξτο. Σαν τον μάγο. Δύο πράγμα. Κάνε την προπόνησή σου, δούλεψε το έργο σου και παπ, εμφανίσου, δείξτο. Δηλαδή, άμα άρχισα και έβαζα όλα μου τα beats και φαινόταν η δουλειά μου, ξέρεις, έτσι, δεν πιστεύω ότι θα είχε την ίδια αξία που έχει τώρα. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Και δεν σου εννοώ για οικονομική αξία, σου εννοώ για τη γενικότερη αξία. Το ότι, OK, μπορώ να κάνω μια μπιτάρα, OK. Σίγουρα θα μπορούσε να κάνει. Υπάρχουν παιδιά μπρο στην Ελλάδα που κάνουν λούπε και στο εξωτερικό. Ναι. Σε παραγωγού τώρα νέου που βγαίνουν και παίρνουν τη λούπα και παίρνουν, ξέρω εγώ, και ποσοστά από τη λούπα. Δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμο. Σιγά σιγά τα μάθημα. Γνωρίζω περισσότερα άτομα που κάνουν Thai beats. Ναι, δεκτό. Παρά αλλά producers. Δεν, και κάνουν απίστευτη δεν δουλειά. Δεν θα ήθελα να είναι αυτό ο ρόλο μου μπρο στη μουσική. Θα ήθελα να είναι ο μουσικό που έρχομαι και κάνω ένα κομμάτι. Το οποίο ξέρω ότι θα με εκφράσει, θα πάει καλά, θα μιλήσει για αυτά που έχω μέσα μου, θα εκφράζεται και θα βλέπω, ξέρω εγώ, τον κόσμο να ακούει το κομμάτι που με εκφράζει, ρε μπρο. Ναι. Καταλαβαίνεις, ούτε θέλω εγώ να φαίνομαι να το λέω εγώ το κομμάτι, ούτε θα ήθελα, ξέρω εγώ. Εσύ θέλω και ο Silence, θέλω και οι δύο είστε ήδη σε αυτό το θέμα. Δεν, και ο Silence ακριβώς σε αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί, ναι, δεν το ξέρω. Δεν έχω μιλήσει με το Silence αυτό το θέμα. Γιατί του το έχω αναφέρει κιόλας. Ναι, αλλά. Μπρο, δεν... εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Πώς να σου το πω. Ικανοποίηση να βλέπω ένα κομμάτι, να το τραγουδάει όλη η χώρα, να χορεύει όλη η χώρα, να περνάει καλά όλη η χώρα και να ξέρω ότι είναι μια ιστορία που έχω ζήσει, ρε μπρο. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα μου. Δηλαδή, και να ήμουν αγώδιο που να το έλεγε, δεν θα μου έλεγε κάτι. Τώρα που το ξέρω ότι ξέρεις, το κάνω έτσι και ότι τα ακούνε αυτοί που είναι να τα ακούσουν, ξέρει πια ποιο είναι να τα ακούσει και τι λέω, με εκφράζει απόλυτα αυτό. Ίσως αν πήγαινα, σε αυτόν και το έλεγα κατά μουτρά και δεν το κάνα κομμάτι, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά ρε φίλε, έτσι εκφράζομαι. Είναι ο τρόπος εκφρασής μου η μουσική εμένα αυτός. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Εύχομαι να οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα μου στο μέλλον να είναι να το δέχονται αυτό και να ξέρουν ότι ρε μπρο, αν ποτέ δεν σου λέω κάτι, σου κρατάω κακία ή κάτι, θα σου μιλήσει η μουσική μου και θα πει ότι μέσω τη μουσική θα το μπορεί να σου πω. Αυτό. Ίσως είμαι ντροπαλό παιδί, ξέρω εγώ, μαλακά. Αρχίζει και το σπάω. Σιγά σιγά βλέπει. Τι ντροπαλό σε μαλακά. Κάμερε εδώ. Έχω αρχίσει και βλέπω. Ντροπαλό εγώ είμαι. Εσύ. Όποτε σε βλέπω στο Instagram. Δεν ήμουν. Ήμουν ντροπαλό παιδί παλιά, ρε μαλακά. Ήμουν εκεί, σου λέω σε ένα PC. Τακ εκεί. Nerdgang. Φιτούκλα. Εντάξει, αλυταρά φιτούκλα, αλλά δεν φάνηκε. Οπότε δεν το έχει στο νου αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μπρο. Μπορεί στο μέλλον, αλλά αν θα έκανα κάτι. Θα σου πει, μαλάκα και οικονομικά. Μα ξέρει, έχω ρε, μαζί σου, συμφωνώ. Πάνω από 10 χιλιάρικα σε Thai Beach. Τα έχω αγοράσει όλα. Φέρτα σε μένα, ρε αδερφέ. Εδώ είμαι εγώ, γκοσέ, άνθρωπο σου. Φέρε λεφτά εδώ πέρα. Τι θέλει. Σου κάνω εγώ Thai Beach, 100.000 beach. Αλλά το θέμα είναι πρώτα. Μαλάκα πρέπει να τα ανεβά όμω. Δεν είναι το ίδιο, ρε μπρο. Δεν θα πάρω την διευχαρίστηση. Δεν είμαι bot. Θέλω να σε βλέπω μπροστά στο mic την ώρα που το λες. Να σε βλέπω, να λέω. Να έχεις επαφή ναι, γενικότερα ναι, με τον καλλιτέχνη. Να δουλέψει πάνω στο δικό σου. Καταλαβαίνεις. Όταν βλέπω τον άλλον πάνω και να το λέει, να έχει πάθος. Ρε φίλε, ξέρω ότι θα πάει καλά το κομμάτι. Ναι. Όταν βλέπω, κατάλαβες. Όταν του λέω, έλα πάρε το beat, γράφτο, μου το στέλνει μετά. Από εντάξει, okay. Δεν είναι η μαγεία, φεύγει σιγά-σιγά. Έχει φύγει τελείως, μην λέμε μαλακίες, αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθούμε με ίχνη και με δόντια κάποιοι να την κρατήσουμε αυτή τη μαγεία, ξέρεις. Να είσαι από πάνω στο take. Γι' αυτό λοιπόν, επιμένω και λέω σε όλους τα παιδιά να είναι παρέμβαση έναν καλλιτέχνη. Παραγωγή. Πάντα. Σωστά. Πάντα. Μπρο, πρέπει πόσο να είσαι... σημαντικό είναι αυτό για πολύ. Έναν rapper να έχει μια καλή σχέση με τον, παραγωγό του. Κοίταξε να δεις, μπρο. Γιατί χωρίς αυτό μάλακα, δεν βγαίνει. Επειδή είμαστε και στην Ελλάδα, έτσι, είμαστε χωριό εδώ πέρα, δεν είμαστε τέτοιο. Υπάρχουν εντάσεις μεταξύ ανθρώπων κτλ. Λόγω της τριβής. Άμα είσαι κάθε μέρα με έναν άνθρωπο, εδώ με τις σχέσεις σου, άμα είσαι κάθε μέρα, κάποια στιγμή ξέρεις, αρχίζεις και χρειάζεσαι κάπου να εκτονωθείς κάτι. Πολλοί ξέρεις, παραγωγοί είναι παρέα με καλλιτέχνες και μπορεί καμιά φορά κάτι να γίνει με, ξέρεις, με παρέες, με κάτι και να στραβώσει. Μπρο, πρέπει, αν θες να θεωρείς επαγγελματίας, πιστεύω, να ξεκινάς με έναν καλλιτέχνη. Ρε, μπρο. Δεν μπορεί ο κόσμος να σε μάθει αλλιώς. Καταλαβαίνεις, είναι σαν να είσαι ένας τεχνίτης που κάνεις μια τέχνη και σε ξέρω επειδή αυτό, αυτό και αυτό. Πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Καταλαβες. Αυτό τώρα όπως θες ερμήνευσέ το. Δεν μπορώ και να σας δώσω πιο στο πιάτο. Υπάρχουν άνθρωποι ρε φίλε που δουλεύουν με τους καλλιτέχνες τους. Οι παραγωγοί που ξέρω δυνατοί κιόλας. Ο Μπρέτσιν, η Λόρεν, αυτοί δουλεύουν με τον καλλιτέχνη τους. Είναι εκεί μαζί. Υπάρχουν συνεργασίες που δεν σου πήγανε καθόλου καλά. Από την άποψη ότι δεν κάνανε νούμερα ή από την άποψη ότι δεν είναι καλή μουσική. Γιατί δεν πήγανε καλά προς τι. Από προσωπική άποψη. Α, δεν πέρασα καλά εγώ. Γενικά, άμα δεις υπάρχουν, ότι. Υπάρχουν, ρε, μπρο, αλλά δεν. Ήταν οι αρχές μου, ξέρω εγώ. Ήταν οι αρχές σου. Δεν ήξερα ότι μπορεί και να κάνω και ένα session με έναν άνθρωπο για να περάσω άσχημα. Άμα γνωρίσει κάποιον τώρα και δεν σου βγάζει το. Έφυγες, μπρο, έφυγε. Έφυγες, ναι. Δίχως σε δεύτερη σκέψη. Και όχι επειδή έχω ρόλο περσόνα σε οτιδήποτε. Έφυγες επειδή, ρε, μπρο, δεν τα λέμε καλά. Έχει τύχει με πολύ καλό καλλιτέχνη που δεν το μετανιώνω. Απλά, ρε φίλε, δεν τα βρίσκαμε. Οπότε με το ζόρι δεν μου άρεσε. Δεν έκανα καν τη δουλειά μου. Δεν έκανε. Την ώρα που δεν λέω, έλα, γεια.
Έφυγε. Έφυγε. Αδερφέ, δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου. Sorry. Ναι, δεκτό όμως. Το δέχτηκε κι αυτός. Του είπα, αδερφέ, okay. Δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου. Είσαι ακατάλληλος. Δεν είναι γνωστός καν. Man. Δεν είναι κατάλληλος. Είναι άλλη φάση. Άλλο έργο. Του λέω, μπρο, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Καλή συνέχεια. Δίνουμε και χέρια. Ότι ξέρει κάτι, ρε φίλε, εγώ είμαι ο Γκοσέη, κάνω αυτό, εσύ αυτό, κάνει αυτό. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Δεν ναι. Είναι σκληρό, ρε μπρο. Είναι επαγγελματισμό, ρε αδερφέ. Okay. Όχι. Είναι, καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να βάλει ένα μηχανικό αυτοκινήτο να σου φουσκώσει τα λάστιχα. Ναι. Είναι δουλειά του βενζινά. Πώ να σου το πω πιο λαϊκά. Δεν γίνεται. Είναι αλλού δουλειά αυτό και αλλού δουλειά το άλλο. Κατάλαβε. Οπότε εγώ θεώρησα ότι δεν μπορούσα να συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο. Καλή συνέχεια. Καταλάβες, Ντόνις, δίνεις και χέρι, επαγγελματικά. Α μην κοιτάς τώρα που εμείς ξεκινάγαμε και ήμασταν φίλοι και μετά κατέληξαν να είναι δουλειά. Ναι. Τώρα πλέον είναι δουλειά, μπρο. Είναι δουλειά, θα συνεργαστείς μαζί μου, θα δουλέψουμε. Καθόμαστε εδώ, εργατόρες, μπράβο, δουλεύεις, πληρώνεσαι. Αυτό δεν έχει, δεν υπάρχει τζάμπα δουλειά πλέον, φίλε. Είναι αυτό και αν το, υπάρχει, το πράγμα, λίγα, είναι το... λάθος. Εκτός αν έχεις ένα βίζιο, ναι, είναι το τζάμπα κάτερε. Εκτός αν είστε ομάδα και ξέρεις τι, θα φάει όλη, αυτό, όλο το team. Όπως πίστεψα στο Μάρκο, ρε, εγώ. Αν ναι. Πιστέψεις έναν άνθρωπο και σε ανεβάσει και αυτός, θα σε ανεβάσει και αυτός. Καταλαβες. Εγώ πίστεψα σε δύο τρεις ανθρώπους. Εντάξει, δεν με βοηθήσαν όλοι. Δεν πειράζει. Δεν θα γίνω στρίγκλα του τραπ εγώ να βγω και να βρίσκω. Δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Ίσως φταίω εγώ που μάλλον εγώ φταίω για να έχω παράπονο. Οπότε ρε φίλε. Κατέληξα να είμαι με ανθρώπους που. Δεν είναι... εσύ, απλώς μπορεί να φταίει μπροστά. Δεν μπορώ, ποτέ δεν φταίει ένας. Μπορεί να φταίει και δύο, μπορεί να φταίει και εσύ. Πάντα πρέπει εσύ να κοιτάς τον εαυτό σου. Ρε μαλακά, άμα είναι ναι. Να βρίζει τον άλλο, δεν πάει έτσι. Πρώτα κοιτάς και μιλάει για πες, έκανα κάτι λίγο λάθος. Α, οκ, okay, ναι. Και μετά να πεις ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Το κοιτώ. Έφταιγα και εγώ. Μπορεί, έχω λούσει συνεργασία, γιατί έφταιγα εγώ μπρο. Πολλές φορές, όχι μία. Αλλά έχουν λούσει και άλλοι, δεν φταίγαν αυτοί. Δεν είναι ποιο στέει το θέμα. Το θέμα είναι να βρει το ωραίο αποτέλεσμα. Το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό μας νοιάζει εν τέλει. Καλή μουσική. Αυτό ακριβώς. Αυτά που λες. Ωραία τα λέμε εδώ. Θε μου λες, όσον αφορά τα νέα παιδιά τώρα που μπαίνουν στον χώρο του beatmaking, τι θα τους έλεγες για να ξεκινήσουν. Γιατί... Τους τα λέω πρωί, να ξέρεις. Δεν είμαι... Αλλά, τι τους λες, ας πούμε. Τα νέα παιδιά, υπομονή. Τα νέα παιδιά δεν έχουν υπομονή. Βιάζονται. Δηλαδή θέλει ο άλλος τώρα, έχει κάνει ξέρω εγώ 5-10 beats, θα θέλει εκεί να βγουν εκεί και να γίνει αυτό και να πάρουν νούμερα και να πάρουν πλατίνες. Μπρο, δεν γίνεται έτσι. Ηρέμης. Υπάρχει μια διαδικασία υπομονής. Εγώ έκανα μπρο 3 χρόνια για τις πλατίνες. Παρόλο που ήξερα ότι έχουν γίνει, περίμενα 2 χρόνια σε κάποιες. Για να βγουν τα κομμάτια. Ναι, για να βγουν η πλατίνα, μπρο. Ναι. Και τα κομμάτια, περίμενα 3 χρόνια. Έχει τύχει να πάρουν beat 2012-2016. Και να βγει. Κατάλαβα, το OK του MG είναι μπρο, αλλά κάνα 2 χρόνια beat. Αλλά γαμάει, είναι διαχρονικό, είναι κάτι που μένει. Κατάλαβες, και είναι κάτι που υπάρχουν και κομμάτια, μπρο, που μας εκφράζουν πιο πολύ από αυτά που βλέπει ο κόσμος. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Το hit, μπρο, εσύ που μας ξέρεις, που μας έχει ζήσει, είναι το κομμάτι μας, ρε μπρο. Ναι. Τον βλέπω τον άλλον και τον παίρνω αγκαλιά, ρε μπρο, γιατί τον γνώρισα με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, κάναμε και τις βόλες και λέω, μπρο, αδερφέ μου, έλα εδώ, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Κατάλαβες. Ναι, αυτό το κατάλαβα και εγώ. Ναι. Ότι τα κομμάτια αργούν πάρα πολύ, ναι, να, μπρο, να, ναι. Να βγουν. Θέλει υπομονή, μπρο. Θέλει υπομονή και θέλει και επίμονη να είσαι εκεί από πάνω, να δουλεύει συνέχεια. Να μην σταματά το έργο σου με μέτρο, έτσι. Μην... Το λέω γιατί οι παραγωγοί καίγονται πολλέ φορέ, ρε φίλε. Έχω ένα πιτσιρικά κάτω τον μπάκι, μαλάκα που καίγεται. Σπάει το κεφάλι, είναι 15 ώρε πάνω από ψηλό, αδερφέ. Βγει και λίγο έξω. Κάνε μια βόλτα με την κοπέλα. Πήγαινε το σκύλο βόλτα κάτι, ξέρω εγώ. Μην ζει μάλλον από το πισί μόνο. Δεν γίνει ρομπότ. Αλλά ρε φίλε, ναι, δηλαδή θέλει και επιμονή. Να δουλεύει, να δουλεύει και θα έρθει η στιγμή που θα λάμψει, ρε μπρο. Και να σου πω, και λεγγένεις να είσαι και να κάνεις, και λεγγένεις να είσαι και να κάνεις όλα. Όπα, θα γίνει αυτό το έργο γιατί απλά δουλεύεις. Θέλει δουλειά και επιμονή όπως όλες τις δουλειές, μπρο. Σίγουρα. Έτσι. Σε όλες τις δουλειές πρέπει να επιμένεις και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Αυτό. Αυτό λέω στα νέα παιδιά. Επιμονή, πίστη και υπομονή. Αυτά τα τρία. Τρεις αρετές. Ωραία, το έχουμε αυτό. Αλλά. Τώρα για τα άλλα, τα τεχνικά θες να πεις εσύ. Τα τεχνικά τα κομμάτια. Θα έρθουν μόνα τους, μπρο. Θα έρθουν μόνα τους. Η φάση θα καταλήξει έτσι. Δεν γίνεται, ρε μπρο. Αν έχεις φλόγα μέσα σου και καύλα, θα καταλήξεις να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι να είσαι, μπρο. Ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν είναι. Δεν, επειδή εγώ, πολύ άλλο έχει τον MG, μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο, να δώσει beat εσύ, μπορεί να πάρει το μάτι. Μπρο, δεν το κάνω έτσι. Εγώ, μπρο, όταν έχω τη φλόγα μέσα μου και θέλω να γίνει κάτι, θα έρθει μόνο του, μπρο. Δεν θα πάρω τηλέφωνο και θα πω βοήθαμε, ξέρω εγώ, ή έλα να κάνουμε κομμάτι, ή πάμε, ξέρω εγώ, να γαμίσουμε όλα. Θα πω, μπρο, θα ξεκινήσω να κάνω μουσική και θα μιλήσει μόνη της. Η δύναμη της μουσικής, μπρο, είναι πολύ τεράστια. Απλά δεν καταλαβαίνει ο μουσικός, γιατί είναι αδύναμος χαρακτήρας.
Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Είναι στη φύση του μουσικού να είναι αδύναμος, αλλά ρε φίλοι, έχει κάτι τόσο δυνατό που το ίδιο δεν καταλαβαίνει τη δύναμή του. Και αυτό το λέω και στα νέα παιδιά. Ότι είστε εσείς πίσω από μουσική. Μπρο, εσύ είσαι αυτός που θα δώσεις στο λαό αυτό που είναι να ακούσει. Και ο στιχουργός, ο ράπερ, ο ντρίλερ, ο τράπερ που θα μπει από πάνω και θα εκφράσει και το κεφαλικό. Ο μουσικός είναι ψυχή, ρε μπρο. Είναι το μέσα σου. Ναι. Εντάξει, ο άλλος το κεφάλι. Αυτό που θα σου συντριγκάρει το κεφάλι. Πάντα και τα συνδυασμούς και των δύο σε στέλνει αδιάβαστο. Μαγεία, όλη αυτή είναι. Κοίταξε. Ερωτικά το λέω, αλλά οκ. Okay. Ναι. Ξέρεις. Αλλά με τη δουλειά και. Πολύ ρομαντικό approach, αλλά είναι αλήθεια έτσι, μπρο. Σωστά το είπες. Είναι τέχνη. Και, είναι τέχνη. Και εμένα. Μου πήρε ένα εξάμηνο για να μπορέσω ίσα-ίσα να μάθω τα βασικά και όλα αυτά. Τώρα δεν κάνω παραγωγές, αλλά φαντάζομαι ότι για να φτάσει σε ένα κομμάτι, τα κομμάτια σου να ακούγονται και έξω, θέλει χρόνια. Και ναι, πρέπει ρε, να έχει δουλέψει επιμονή, και μόνο σου. Θέλει επιμονή, μπρο. Θέλει επιμονή. Θέλει επιμονή, θέλει και moves και να σε βλέπουν. Θέλει πολλά. Είναι πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα. Θέλει δουλειά. Και να σου πω και κάτι. Αν ποτέ κάποιο, το λέω για όσου με βλέπουν, νιώσει ότι ρε φίλε, ξέρεις κάτι, έχω δουλέψει ρε μπρο, τα έχω κάνει όλα αυτά και νιώσει αστισμένο, εκεί είναι που θα του έρθει, μπρο. Και αν δεν του έρθει, θα βρει τα moves για να τα κάνει και θα του έρθει. Καταλαβαίνει τι λέω. Yes. Έχω, ναι, μπρο. Έχω κάνει πόσα project και είχα κάτσει και λέω ρε, μα λέει, δεν γίνεται. Ρε, μπρο. Κάνω καλή μουσική. Όλοι μου λένε, κάνει μουσικάρα, βγάλει προ τα έξω, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό και κάθεσαι. Και ρε φίλε, πήρα άλλο approach. Και λέω ρε μαλλίκα, ξέρω εγώ, ένιωθα ξέρω αποτυχημένος, δεν είμαι καλός. Και ρε φίλε, δεν θα πετύχω ποτέ στη ζωή μου και δεν θα κάνω τίποτα με το τομάρι μου και τέτοια. Και λέω εντάξει, δεν γαμιέται, θα κάνω αυτό και ό,τι γίνει, όπου πάει. Και βγήκε ρε μπρο. Η ζωή δηλαδή στο φέρνει έτσι, εκεί που λες, στη χρονική στιγμή που λες μπρο, δεν έχω τίποτα άλλο στη ζωή μου, εκεί είναι που σου έρχονται όλα. Και ξαφνικά τα βλέπεις όλα γύρω σου αλλιώς και λες μαλλίκα, δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Απίστευτο, τόσο καιρό αυτό ήταν. Κοίτα, αυτό. Στο 3D για μένα αυτό ακριβώς έγινε. Αυτό περίμενα και εγώ τόσο καιρό. Wow, αυτό, ναι. Απίστευτο. Και μετά είναι το δύσκολο να μείνεις εκεί. Καλά, μετά. Μετά πιο δύσκολο αυτό, μάγκε. Για μισέ τα μάλλον. Μετά ο κόσμος είσαι, ξέρεις. Εσύ. Πάμε, τι θα κάνεις, τι ετοιμάζεις, τι γίνεται. Ξέρεις, τώρα έχω αυτό εγώ. Με ρωτάνε τι θα κάνω. Έχω όμως, έχω άλλο έργο. Δεν το περιμένει κανείς το που ετοιμάζω. Έχω. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο τελείως. Δηλαδή θα μείνουν έκπληκτοι. Αυτό που σου είπα. Μουσική όμως πάλι. Μουσική, μπρο. Και μουσική και σωστή. Αυτό που σου είπα. Προσπάθησα, ρε φίλε. Ξέρεις, έλεγα να κάνω ένα project δίσκο, να τους βάλω όλους, να μαζέψω κόσμο και τέτοια. Yeah, αλλά yeah. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Δεν θα με εκφράσει αυτό τώρα, στην ελληνική στιγμή. Που δεν το καλοδεχούμενο. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά, ρε φίλε, δεν θα με εκφράσει αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλω να δώσω κάτι άλλο στον κόσμο. Από τη μεριά μου. Κάτι πιο προσωπικό. Ναι, και να το αφήσω αυτό και να πω Μάγκη, εγώ μου γκοσέι, αφήνω αυτό εδώ. Πέρασα καλά, ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι που έχεις κάνει? Εμένα, το Moto, bro. Το Moto του MG, bro. Ξεκάθαρα. Και το τρόπος που το... Ήταν momentum. Άκουσα σου, ήταν momentum. Δεν μπορώ να... Δεν θα πω, είναι προσωπικό τελείως, αλλά ήταν momentum. Ήταν σε μια φάση που εγώ και MG ήμασταν, ξέρω εγώ, στο στούντιο. Ζορισμένοι και πάμε, ρε, μπρο, λέω, να κάνουμε ένα έτσι. Μου λέει, ναι, ρε, φίλε, πάμε. Έτσι όπως το λέω, ναι, ρε, φίλε, πάμε. Και βγήκε το κομμάτι αυτό. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και διαδικασία. Και το πόσο βγει. Έκανε όλο το άλμπουμ του MG. Ναι. Όχι, ρε, δύο κομμάτια είχα κάνει. Ένα-δύο. Ό,τι είχε αναλάβει, ναι, ήταν executive MG ο ίδιος και έχει και ο Πέρι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το Πέρις, ναι. Πολύ, πολύ. Respect στον Πέρι, μπρο. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Και αυτό να τον φέρω εδώ. Ναι, εννοείται, τον φέρει, μπρο, να μιλήσει. Έχει κάνει τρομερή δουλειά, τρομερό ταλέντο και έρχεται για αυτό σιγά-σιγά. Θα ανέβει να ξέρει. Από μένα. Καλά, ήδη, αλλά και έχει κάνει. Ναι. Πολλές παραγωγές. Και του Φεν, έτσι. Και του Φεν. Ναι. Έχει, μα έχει κι άλλα, εγώ τα ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Καλά, έχει σίγουρα, έργα, έχει μάλλον, να δώσει σίγουρα. Έργα πολλά. Καταλαβες. Σίγουρα. Μπράβο, στο παιδί, εγώ το έχω πει. Το έχω πει και στο Μάρκο ότι ξέρει μπαλάκα το παιδί, ταλέντο. Είμαι έτσι. Κατάλαβες. Και όπως θα έπρεπε να είναι έτσι όλοι οι παραγωγοί στα νέα παιδιά. Και είναι. Κάποιοι είναι. Βασικά είμαστε, ξέρω εγώ είμαι. Ρισπεκτάρο, φουλ. Έχει κι άλλοι, είναι νέα παιδιά, ρε μπρο. Έχει τόσο, βγαίνουν τόσα πολλά παιδιά, ξέρεις, έχει ταλέντα. Έχω... Κοίταξε, στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να βγεις έξω. Θα βγουν 5-10 άτομα αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι απλά θα το σταματήσουν γιατί θα δουν ότι δεν πιάνει το αντικείμενό τους. Ή αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν το πιστεύω, ρε μπρο. Είναι η φλόγα, μπρο. Η φλόγα. Δηλαδή, εγώ κάνω μουσική τώρα 14 χρόνια. Ναι. Η ζωή μου προχωράει παράλληλα.
Δεν ζω από αυτό μόνο, ξεκάθαρα. Κάνω τη μουσική μου τώρα, οκ, okay, μπορώ να πω κάτι. Αφήνω τη ζωή για να ζήσω από τη μουσική, αλλά ξέρω ότι ρε φίλε θα προχωράει παράλληλα με τη ζωή μου. Σπούδασα, αδερφέ, πιάσα δουλειά, άνοιξα μαγαζί. Δηλαδή η ζωή μου έχει περπατήσει παράλληλα με όλα τα άλλα. Κατάλαβες. Συν τη μουσική, ρε φίλε. Εγώ δεν το είχα πάντα side hustle. Όλοι το ξέρουν αυτό. Όποιον και να ρωτήσει, αν πει Γκοσέα, σου πει Γκοσέα, μα λέει εντάξει, γαμάει, αλλά είναι side hustle γιατί βαριέται. Όλοι λένε βαριέται να δουλέψει. Και γιατί, ρε φίλε, είναι ταλέντο, αλλά δεν μπορεί να εγκλωβιστεί, ξέρω. Πιέζεται. Το έχει για side hustle αυτό το πράγμα. Δεν θα σου αρέσει όμως να ζει μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα, ρε φίλε, οικονομικά και αν θα κατάφερνα ψυχικά κυρίως να ζήσω από τη μουσική. Γιατί όπω σου είπα. Ρε φίλε, εννοώ ότι δεν ξέρω αν θα άντεχα την πρέσα αυτή του να σε στούντιο, να πηγαίνεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί και αυτά όλα που γίνεται, ξέρω εγώ. Το κάνεις κάθε μέρα αυτό, ρε μπρο. Τα κλάταρα, ξέρω εγώ. Από ένα σημείο θα ήθελα άλλες ουσίες για να στανιάρω. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν είναι και αυτό που σου λέγα πριν με τους καλλιτέχνες. Κατάλαβα τι λες, αλλά εντάξει, προσπάθησε. Θα μπορούσε να βρει ένα μέτρο, ρε παιδί μου, και να. Σίγουρα, μπρο μου. Να εφαρμόσει τον τρόπο δουλειά σου. Το έχουν βρει άνθρωποι και του ρεσπεκτάρω φουλ. Απλά εγώ δεν μπορώ να γίνω αυτό άνθρωπο. Δεν μπορείς. Εγώ με μένα όχι, μπρο, δεν μπορώ. Αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Ναι, ρε, μπρο. Έχει να κάνει με την προσωπική ζωή, ρε, μπρο. Θέλω να ζήσω και ξέρεις. Σαν ταπεινός αστός που να εξαφανιστεί κάποια μέρα από το πλήθος και να πω ότι άφησα το impact μου και έφυγα humble και γύρισα πίσω. Δηλαδή βγήκα. Πώς να σου το πω. Πες ότι είναι ο κόσμος εδώ. Βγαίνω μέσα από τον κόσμο. Λέω αυτό που είναι να πω και ξαναμπαίνω μέσα στον κόσμο. Ναι. Δεν θα είμαι τίποτα γι' αυτό και να φοβάσαι στο πλήθος χαμένος. Είναι τίποτα που με αρέσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Είναι, με εκφράζει αυτό, ρε, μπρο. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το να ξέρεις ότι είσαι ένας normal άνθρωπος σαν τους άλλους. Δεν είσαι normal άνθρωπος. Δεν είμαι, μπρο, αλλά θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω. Είμαι καλλιτέχνης που θέλω να αφήσω τον καλλιτεχνισμό μου σε ένα σημείο έτσι ώστε να δημιουργώ τόσο όσο να με κάνει να νιώθω καλά. Παραπέρα όμως, δηλαδή, άμα το κάψεις, μπορεί να περνάς άσχημα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Μπορεί να χαθείς σε κόσμο τον οποίο, ρε φίλε, να μην ξαναγυρίσεις και ποτέ. Και θα λαλέψω, ρε. Δεν θέλω να λαλέψω. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος normal. Δεν μπορώ να κάνω μουσική όλη μέρα για πάντα στη ζωή μου. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, μπρο. Μην λέμε τρελές. Και στα λαϊκά κομμάτια υπάρχουν άνθρωποι. Legend. Όλοι φίβος, ρε. Ο φίβος για μένα είναι ultra respect. Ultra respect. Μπρο. Δεν υπάρχει. Top producer στην Ελλάδα είναι ο φίβος. Ο top producer στην Ελλάδα. Πώς έχει κάνει. Παλιός αυτός, και η οικογένεια έχει περπατήσει και respect. Δεν θα μπορούσα να μάθω. Έχει βρει ένα ρυθμό σίγουρα. Και έρχεται και από background πολύ ζώρικο. Δεν ξέρω αν το ξέρει κανένα αυτό στην Ελλάδα. Αλλά ο Φίβος είναι ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρω προσωπικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από ζόρι και έχει κάνει φαμίλια, μπρο. Και έχει περπατήσει μέσα από τη μουσική του. Είναι respect, δύσκολο, respect, μπρο, respect. Εγώ δεν έχω τάντερα να το κάνω αυτό, ρε φίλε. Να πάω τόσο βαθιά και να το κάνω ξέρεις, επάγγελμα. Ρε. Νομίζω ότι και για μένα είναι αυτό το πράγμα. Σκοτεινιάζω, ξέρεις. Σκοτεινιάζω γιατί έχουμε μεγαλώσει, ρε φίλε, με αρχές πιο πατριαρχικές στην Ελλάδα. Πιο οικογένεια, πιο χωριό. Και ρε φίλε, είναι εξής. Τι τέμνεσαι κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, δεν έχουμε και το ουλτραστικό τοπίο για να πειθαρχήσω. Άμα ήμουν, ξέρω, Αμερική θα ζούσα, ναι. Θα έκανα αυτό μόνο. Θα ήξερα ότι οικονομικά θα έχει και απολαβές, θα είχε ένα σκασμό λεφτά και θα πήγαινα ρεμπρό να τα πετάω σε πισίνες και σε κόλλους όπως κάνουν και αυτοί, ξέρω εγώ. Ναι. Για να γεμίσω το μέσα μου. Okay, εγώ πιστεύω. Τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνω το point σου. Γιατί και εγώ το 18 και εγώ μαλάκα έπηξα. Ναι. Δεν μπορούσα να σχεδιάσω άλλο. Άντερα, μπρο. Γι' αυτό για πήγα στο κομμάτι της μουσικής. Αν εννοείς ότι αυτό είναι που έλεγες πριν ότι θα βγουν 5-6, ναι, μπρο. 5-6 θα έχουν τα άντερα. Μπορεί κάποιοι άλλοι να μην το έχουν. Και δεν είναι κακό και να το λες κιόλας. Εγώ δηλαδή δεν τρέπομαι να το λέω, ρε, μπρο. Ότι δεν, δεν έχω. Θα μπορούσα να ήμουν πιο πρεσαρισμένος και να πω, OK, θα ζοριστώ τώρα για να γίνει αυτό. Αλλά δεν θέλω, ρε, μπρο. Όχι. Έλα, κάνω τη ζωή μου. Το ξέρουν όλοι αυτό. Και respect σε όσους το σέβονται, μπρο. Respect όσους το σέβονται και respect όσους το κάνουν και respect και σε όλους που κάνουν τη μουσική και ζουν από αυτό. Μα λέγανε εννοείται. Εννοείται respect. Μπρο, κάνουν κάτι που να κάνω. Με νίκησες. Respect. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη λέξη από το respect για μένα να την πεις άνθρωπο. Σέβεσαι ότι κάποιος κάνει αυτό που κάνει και τέτοιο. Ζει από αυτό. Εγώ δεν θα μπορούσα να μάθω. Γιατί με ξέρουν. Είμαι τρελός. Μα λέγανε μπορώ να κάτσω ένα στούντιο για 5 ώρες. Θα τρελαθώ, θα λαλέψω. Άλλος κάθονται ένα εξάωρο. Εγώ δεν μπορώ. Κατάλαβες. Μόνο άμα με ποτίσεις μου δώσεις κάτι και πάρω και κάτσω και έτσι, ξέρω, βαγκωμένας. 5 ώρες, 6. Το έχω κάνει γι' αυτό, αλλά με ζωρίστηκα. Ρε. Μου βγήκε ψυχολογικό μετά, δεν υπήρχε λόγος. Κατάλαβες. Είσαι γενικά. Τρελάκια. Πέρα από αυτό, είσαι γενικά ευτυχισμένος που ξέρεις τι, ναι, με να αγαπάς τη μουσική, αλλά είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν θα μπορούσε να ακολουθείς για όλη τη ζωή. Πώς το εννοείς, το κάτσε, γιατί μπερδεύτηκα.
Ενώ θέλω να μάθω. Που δεν, χημικά... θέλω, να, που δεν θέλω να ακολουθήσω όλη την υπόλοιπη ζωή, εννοείς. Όχι που δεν μπορώ. Που δεν θέλεις. Ναι. Όχι, μια χαρά νιώθω, μπρο, ναι. Εννοείται. Εννοείται γιατί ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί ξέρω ότι ίσως να βγει καλύτερη μουσική έτσι. Αν δεν πιέζεις. Το έχεις σκεφτεί και αυτό. Ναι. Ότι μπορεί η τέχνη σου να είναι πολύ καλύτερη. Μα λέκα. Αφού το αφήσεις για ένα διάστημα. Το λέω, τον Ντάνι δεν τον έχεις γνωρίσει εσύ, ένα φίλο μου. Έχω ένα φίλο ρεμπρό που ο τύπος ασχολείται με άλλο έργο. Κάνει data SQL σε εταιρεία. Και ο τύπος κάνει beat, όχι σπασμένα beats, bro, αλλά δεν τον νοιάζει καν. Δεν τον νοιάζει καν να τα βγάλει, δεν τον νοιάζει καν να το release. Το κάνει για την αγάπη του. Μπρώμα τα ακούσει. Λέω, μαλάκα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται τον Ντάνι. Μαλάκα, λέω, τι φτιάχνει αυτό. Και το κάνει στο τρόλ, ξέρετε. Άκου λίγο. Πατάει play και μπουμ. Δηλαδή, άμα έπαιζε σε κλαμπ το κομμάτι αυτό, θα γινόταν πουτάνα. Τύπος το κάνει για αυτόν. Είχα γνωρίσει και άλλους παλιούς έτσι. Και λέω ρε μπρο, γιατί το κάνει αυτό. Γιατί τα κρατάει για αυτόν και τέτοιο. Τι φλακίες κάνει. Λέει. Αυτός μαλάκα έχει μουσικάρει και την κρύβει. Γιατί την ακούει αυτός και οι φίλοι του. Τι φλακίες κάνει. Και τώρα που έχω μεγαλώσει, καταλαβαίνω το point of view του μπρο. Παλιά δεν το βλέπα έτσι. Τώρα το αρχίζω και το βλέπω και αυτό. Σαν καλλιτέχνης. Σαν, ναι, σαν παραγωγός και μετά καλλιτέχνης. Ποιο είναι το ένα από τα project τα οποία θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου. Ένα ξεστή. Θα σου πω τώρα, μπρο, αυτό έχω στα σκαριά τώρα να ξέρω. Το έχω μιλήσει με όλες τις εταιρείες και με όλους τους καλλιτέχνες. Αν δεν γίνει το project έτσι όπως έχω το μυαλό μου, δεν θα βγει καθόλου. Είναι ένα project το οποίο έχω το beat. Θα στο βάλω. Όχι, δεν θα στο βάλω το beat. Θα το κρατήσω για μένα. Το οποίο θέλω να γραφτεί ένα κομμάτι για ένα παιδί το οποίο έχει φύγει από τον πόλεμο, είτε είναι Συρία, είτε είναι όλες οι χώρες εκεί πέρα που γίνεται πόλεμος και σπάνε γονείς, φεύγουν από εδώ μετανάστες και θέλω να βγει ένα κομμάτι το οποίο να μιλάει ένα πιτσιρίκι στους στίχους και να λέει ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, έχουμε ζήσει αυτό, αυτό και αυτό, ψάχνω τη μαμά μου και να γίνει κομμάτι αυτό. Πού είσαι μαμά, σε θέλω, η μαμά, βασικά μαμά, ναι, ναι, να ψάχνει ένα παιδί που έχει χάσει την πατρίδα του, την οικογένειά του και ψάχνει να την βρει απεγνωσμένα. Αυτό θα ήθελα να είναι το επόμενο μου project. Αν δεν το κάνει κάποιος έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, μπορεί και να βγει ποτέ. Δεν πειράζει. Τι αυτό χρειάζεται αυτό, ας πούμε, για να. Ένα καλλιτέχνη, μπρο, που να νιώθει το ίδιο vibe. Έχεις στο νου σου κάποιον καλλιτέχνη, ναι, που θα μπορούσε να. Ναι, απλά περιμένω το momentum, αυτό που σου λέγα. Οκ. Καλαβές. Οκ. Όλοι ξέρουνται, ρε, μπρο. Το έχω πει σε πόσα άτομα για αυτό το project. Αν δεν έρθει το momentum να γίνει αυτό, δεν θα γίνει, μπρο. Το project αυτό. Τι άλλο ετοιμάζεις παράλληλα? Παράλληλα έχω ετοιμάσει 5-6 κομμάτια με τον φίλο μου τον Άζο. Είναι ένα παλικάρι από την Κρήτη, ο οποίος ρε φίλε είναι αλλού. Θα σου βάλω μετά, δεν θα γίνω, δεν θα τα βδω στη φόρα. Και θέλω ρε φίλε έτσι να τον ανεβάσω και αυτόν και να ακουστεί και η μουσική του αυτού. Γιατί ρε φίλε πιστεύω το αξίζει, μπρο. Έχει λυρικά τουλάχιστον, ακούω πράγματα διαφορετικά. Ναι. Όχι wow, ούτε καλύτερες μπάρες, ούτε καλύτερες, δεν είναι σε skills. Που είναι και καλό σε skills, αλλά έχει διαφορετικότητα, μπρο. Μιλάει για θέματα που δεν ακουμπάνε οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί ρε μπρο, δεν έχω δει κάποιον να μιλάει για το εγώ του, για το πώς βασανίζεται, για το πώς κάθεται σπίτι και σπάει το κεφάλι του, για τις φρίκες που τρώμε εμείς καλλιτέχνες. Ναι, ναι. Εμένα με έχει εκφράσει σαν καλλιτέχνη καλλιτέχνης. Πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό να το κάνεις. Δηλαδή μου στέλνουν demo κάθε μέρα, παιδιά. Άκου αυτό, άκου αυτό, άκου αυτό. Άκου αυτό. Ένας άνθρωπος μου στείλε ένα demo. Λέγονταν τα παιδιά στις γειτονιές φωνάζουν ολέ ολέ. Μεγάλωσαμε όλοι με την μπάλα. Έχουμε όνειρο να παίζουμε μπάλα για να βγούμε από τη γειτονιά και να γίνουμε ποδοσφαιριστές. Γιατί ρε μπρο, δεν ζούμε μέσα στη φτώχεια. Και είναι ένα παιδί που το έχει περάσει και αυτό. Και ρε φίλε, πρέπει να βγει. Πρέπει να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ρε μπρο, εξής, είναι αλλιώς ένα άνθρωπος να έχει, ξέρω εγώ, όνειρο να βγει από τη γειτονιά με ένα με μία τέχνη ή ένα σπόρο αθλητικό, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε. Δεν σου λέω ότι είναι ποδοσφαιριστή το παιδί, αλλά ρε φίλε, ναι, ναι, το κομμάτι αυτό μου άγγιξε. Γιατί η μαλέκα λέει: τα παιδιά στις γειτονιές φωνάζουν, λέω, λέ, παίζουν πολύ μπάλα όλη μέρα και τα άλλα. Και έχω δει εικόνα τον πιτσιρικά να παίζει μπάλα και να θέλει να μεγαλώσει, να γίνει superstar, να παίξει, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο και να πέσουν τα φώτα πάνω του, ξέρω εγώ, και να φύγει από εκεί. Και αυτό μπορεί να ισχύει και σε άλλο content, σε άλλο δηλαδή έργο. Ναι. Απλά αυτό δεν. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν μου το έχει μεταφέρει εμένα προσωπικά καλύτερα καλλιτέχνης. Μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει καλύτερα και εγώ να μην το ξέρω. Ή να το κάνει καλύτερα και εγώ να μου αγγίζει. Φίλε, γιατί είμαι εγώ τρελός, ξέρω εγώ. Καταλαβες. Αλλά αυτό ο Άζο είναι ένα παιδί, ρε φίλε, που άμα βρει τα κομμάτια, δηλαδή εντάξει. Και αυτός έτσι πιεσμένος, ορισμένος και ρε φίλε, μου αρέσει η ζόρια. Είναι ωραίος, ρε μπρο. Έχει και ωραία χρειά. Έχει ωραία χρειά, μπρο.
Σημαντικό για αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ, μπρο. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Και ξέρεις, παίζουν ρόλο και αυτά και η περσόνα και τα λοιπά. Παίζουν ρόλο και αυτά. Αλλά εντάξει, είναι και άλλα project, bro. Έχω πολλά. Εντάξει, είναι και ο Χαρίνο. Σίγουρα, είναι, ναι. Είναι ο Ντέρτι Χαρίνο. Είναι και ο Γκάμπ. Είναι και αυτή η μεριά. Δηλαδή, έχω τον Γκάμπ, μάλλον και ετοιμάζουμε έργο τώρα. Τον Γκάμπ. Άλλη φάση, ξέρεις, πιο. Αούα. Ωραίος, street. Ναι, ναι. Μα εγώ street ήμουν πάντα, ρε, bro. Σε δρόμο με μεγάλο αριμπλούν. Εκεί είναι ο κόσμο γειτονιά, μαλάκα. Και αυτό είναι έτσι. Είναι γενικότερα. Είναι ωραίο και είναι σεβαστικό, μπρο. Σεβαστικό. Μπράβο ναι. Του. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ρε, έχει κανόνε μέσα του, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνετε. Μ' αρέσει αυτό. Σαν άνθρωπο. Δηλαδή, με ένα με κέντρισε. Περσόνα, ωραία. Και ο Χαρίνο το ίδιο. Και άλλα. Είναι και η Ιγνέ Πιτσιρίκα και κορίτσι. Είναι και άλλα project που ετοιμάζω, μπρο. Αλλά ρε φίλε, το κάνω πρώτα απ' όλα για να είμαι καλά. Εγώ ξανά ακούω τη μουσική που μου αρέσει. Ναι. Και μετά θα ακούσει και ο κόσμο προ τα έξω. Κατάλαβε. Ναι, αυτό. Αυτό. Πάντα δηλαδή πρέπει να κοιτάει ο producer τη μουσική, μπρο. Πάντα, πάντα. Μαλάκα σίγουρα. Άμα το λέω γιατί πολλέ φορέ παίρνει τον beat, το άλλο το κάνει ό,τι θέλει και φεύγει. Μπρο, άκου και εσύ λίγο. Γι' αυτό πρέπει να είσαι εκεί, ρε φίλε. Α, κατάλαβα. Ναι, από μπρο. Το καλλιτέχνη. Θα πάρει τον beat σου. Ναι, ναι, μπρο, ναι, μπρο. Και θα στο γαμίσει. Θα το γαμίσει. Δεν θα το πει έτσι. Δεν θα σου γαμίσει κανεί τον beat σου. Είναι τέχνη, μπρο. Δεν θα μιλάμε έτσι. Όταν είσαι καλλιτέχνη, θα σέβεσαι όλε τι τέχνε, μπρο. Η λέξη γαμίση είναι πολύ κακιά, ρε φίλε. Είναι κακιά, όντως. Είναι κακή, κακό vibe. Μπορεί να σου πάρει τον beat και να κάνει διαφορετικό πράγμα από αυτό που ήθελε. Δεν θα πει εσύ. Okay. Μου το γάμισε. Είναι κακό να το πει. Γιατί τον εαυτό σου γαμά. Κοίταξε. Αυτό γίνεται στη φωτογραφία. Ρε, όταν κάνει εσύ ένα edit. Όπου και να γίνεται. Μπορεί να έχει κάνει κάτι και να έχει μετανιώσει. Δεν θα πει αυτό. Θα πεις... Υπάρχει όμω αυτό το φτωχό, ρε. Έχω κάνει, αυτό το φτωχό έχω κάνει, το edit. Έχω κάνει ρε, κομμάτια που δεν μ' άρεσε αυτά που βγήκαν, ρε φίλε μετά. Ναι. Αυτά που λέγανε. Και λέω, μαλέκα, οκ. Δεν θα πω μεγάμιση. Ξέρεις, θα πω. Η φάση του είναι αυτή. Εγώ είμαι αυτός. Δεν ταιριάξαμε. Δεν πειράζει. Στο επόμενο. Τι τελείωσε η ζωή εδώ. Θα παλέψω να κάνω το επόμενο καλύτερο. Έτσι okay. Περπατάω ζωή μου, bro. Έτσι έχω περπατήσει ως τώρα. Δηλαδή, έκανα ένα project, δεν πήγε καλά. Μετά έκανα ένα project για τα νούμερα, είδα ότι πήγε καλά. Μετά έκανα ένα project που δεν μ' άρεσε το project εν τέλει. Και πήγε και καλά σε νούμερα. Μετά έκανα ένα άλλο project που ρε φίλε, ήθελα αυτό. Και εν τέλει περπάτησα μέχρι να φτάσω στο σημείο που να λέω θέλω να το κάνω έτσι. Δέχεσαι. Πολύ σωστό αυτό που είπες πάντως. Bro. Όντως, ναι. Τώρα που το σκέφτομαι και εγώ, έχεις ένα point. Και δούλεψα με μένα, δούλεψα με τη μουσική μου, δούλεψα με το έργο που θέλω. Δούλεψα το παρουσιαστικό μου, μπρο. Δούλεψα και λέω, αδερφέ, κοίταξα. Δεν ήμουν. Παλιά πήγαινα με ένα φάκελο και λέω, έλα, μπρο, πού είσαι. Πυροβόλαγα και ένα ροπάλο και λέω, πάμε. Και πάραγα beach. Κατάλαβες. Τώρα, μπρο, δεν θα πάω έτσι. Θα πάω και το πω, γεια σου, φίλε, τι κάνεις. Είμαι ο Πέτρος, Γκοσέι, χάρηκα. Θέλω να κάνουμε ένα τραγούδι. Ωραία. Τι τραγούδι να κάνουμε αυτό. Ωραία. Σου έχω αυτό. Ούτε καν θα διαλέξω. Σου έχω αυτό. Τόσο σιγουριά πλέον. Δε, μετά από 10 χρόνια, εντάξει, ξέρεις τι πρέπει ξέρεις να κάνεις. Σου έχω αυτό. Θα πατήσω άλλος. Μπράβο, σου έχω αυτό. Πάμε. Με τόσο σιγουριά που το λέω. Κατάλαβα, οκ. Okay. Ναι, 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 όντως. Καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Ούτε μά μου, ούτε να το δούμε, ούτε. Τα έχω κάνει γι' αυτά. Έχω μετανιώσει. Να το αλλάξουμε και να το ξαναφέρουμε. Όχι, μπρο, αυτό είναι. Με τη σιγουριά αυτή μπορεί να το πει. Αν δεν μπορεί, μην πα καθόλου. Άστο, φάκελο. Με έχει καλώσει, μαλάκι, γιατί έχει πολύ δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Μπρο, η ζωή δεν κάνει να. Έτσι, τέλος πάντων. Κοίταξε, είναι και άλλο το αντικείμενο. Ας πούμε αυτό το η το ζωή έκανα. Με κάνε... αυτό το έκανα μια ζωή στο φωτογραφικό και γραφιστικό κομμάτι. Έτσι. Γιατί σε αυτά τα κομμάτια πρέπει όπως και να έχει. Ρε, ο άλλος να σου πει ακριβώς ναι, τι θέλει. Ό,τι συζητάμε και αλλαγές, το ένα το άλλο. Ναι. Αλλά ναι, στο κομμάτι της μουσικής, νομίζω ότι ναι, όπως το ανέφερες, είναι σωστό. Ναι, ρε, μπρο, μα είναι και πιο. Προσφέρει σιγουριά στον άλλον. Πας στον άλλον και λες, αγιά σου αδερφέ, τι κάνεις, ναι, η μοτάδο, ρε, έχω αυτό το project. Πάμε, τέλος. Δεν θα διαλέξει. Πάμε, αυτό είναι. Για σένα είναι αυτό. Για σένα. Αδερφέ μου, εγώ το έχω αυτό το project για σένα. Πρέπει να το κάνεις εσύ, το πιστεύω. Έτσι θα βγει hit. Γιατί μπρο, μακάρι να γινόταν έτσι. Μα έτσι πρέπει να είναι, μπρο. Μακάρι να γινόταν έτσι. Το μακάρι το φτιάχνεις εσύ. Δεν είναι το μακάρι να γινόταν. Εσύ γιατί είσαι το μακάρι. Μαλακα... Οπότε γιατί... πηγαίνει ένας rapper σε στούντιο. Εντάξει. Mm-hmm. Θα βάλει ένα beat, αλλά θα θέλει αλλαγές. Εδώ, όχι, δεν το θέλω αυτό. Εσύ άμα. Μπρο, κάτσε, περίμενε. Άμα φτιάχνεις ένα beat. Αλλαγές τι εννοείς. Πρέπει να το αναλύσουμε. Αφού δεν πάμε στα details, πάμε να. Τι αλλαγές. Είναι αυτό που έχεις αναφέρει στην αρχή με τα tie beats. Που του κάνεις ένα και σου λέει όχι. Δεν μ' αρέσει. Δεν πάει έτσι. Ναι, οκ. Okay.
Το έχω κάνει αυτό γάματα φορές και έχω μετανιώσει κιόλας. Και δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Να κάνω ένα time beat remaker, φίλε, γιατί ξέρω ότι μπορεί να το ξανακάνω, αλλά ρε φίλε, αν το κάνω θα πάρω το καπέλα κατευθείαν. Δεν θα ακούσω κάνω time beat. Συμβαίνει αυτό, bro. Τι εννοείς? Πολλά κομμάτια είναι έτσι, αδελφέ. Πατάνε time beat και σου λέει φτιάχτω. Εννοείται. Και εγώ έχω δουλέψει πολύ έτσι. Και έχω φάει και πολύ τόσκα από κόσμο. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι άλλο στη θέση μου να καταλάβει και να κρίνει απ' έξω. Ότι όταν ρε φίλε, εγώ μου δίνω ένα άλλο ένα time beat και έχω κάνει 4 κομμάτια. 4 beats και να σου δείχνει πακέτο άλλο και στα 4. Ρε φίλε, μετά από ένα σημείο λες, εντάξει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Δουλεύω τώρα, κάνω beats όλη μέρα για να μην σου αρέσει το άλλο. Αυτό πλέον δεν το κάνει άλλο. Όχι, bro, γιατί είναι κουραστικό για μένα και πιο ξεκούραστο για τον καλλιτέχνη, ρε bro. Δηλαδή, ο καλλιτέχνη, αν ρε φίλε, δεν είναι σίγουρο για το κομμάτι, μην το κάνει καθόλου, ρε φίλε. Γιατί μπορεί να πει. Που σα αρέσει, αγοράστε γάματα τα time beats. Δεν κάνει time beats. Δεν κάνει. Γιατί ρε bro, δεν είσαι εσύ. Γιατί λε, μαλάκα. Δέρε. Μπρο. Άκουμε εγώ λίγο. Τα αγοράζω όλα. Βρίσκω beats εσύ... που είναι απίστευτα. Ναι, ρε μπρο, γιατί εσύ. Και τα αγοράζω γιατί. Δεν θα μιλήσει. Δεν θέλω να ξαναγίνουν. Δεν θα μιλήσει τον κόσμο. Δεν θα... Άκουμε που σου λέω. Τι εννοεί, ρε μαλάκα, δεν θα μιλήσει τον κόσμο. Δεν θα μιλήσει τον κόσμο. Δεν θα μιλήσει. Μόνο η δουλειά σου θα μιλήσει τον κόσμο. Μόνο εσύ, σαν μάνκι, θα μιλήσει τον κόσμο αυτό που έχει να πει εσύ. Είμαι ο τάδε που σου παρουσιάζω το έργο μου. Ναι, είσαι καλλιτέχνη. Το 50% τη δουλειά είναι το beat όμω. Μπρο, πιο 50, το 80-90 είναι. Αλλά ρε φίλε, είναι εσύ. Είναι εσύ. Είσαι πρέπει να δώσει τον εαυτό σου, ρε μπρο. Και εγώ το έκανα το λάθο παλιά και σου λέω: έκανα εκεί με τα τάι μπιτς. Μου λένε: όλοι κλέβει μπιτς. Κάνε ρε μαλακά. Όλοι κλέβουν μπιτς, ρε μπρο, άμα το πα έτσι. Μια λούπα είναι από το λούπρο, είναι ένα πλάι και τα βάζουν εκεί. Το καλά. Και ποιο είναι το κακό. Κολλάζ κάνει. Δηλαδή, μπορεί και να πάρω εγώ από εδώ μια λάμπα, από εδώ ένα τέτοιο, από εδώ ένα τέτοιο, να τα κολλήσω και να φτιάξω τον εξόδιο. Δεν είναι όλα έτσι, μπρο. Υπάρχουν και άτομα τα οποία κάνουν. Ναι, μαζί σου. Όσοι έχω ακούσει και παρακολουθώ στο YouTube, μαλάκα, που κάνουν beats και τα πουλάνε. Ναι, μαζί σου. Απλά... Είναι δική τους δουλειά. Δεν κάνουν. Ρε, κάτσε, περίμενε. Υπάρχει αλλονόν, bro. Υπάρχει και loop. Bro, έχει ξεφύγει αυτό. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Ακούμε λίγο. Υπάρχει άλλο που κάνει τη loop, άλλο που κάνει το παίξιμο, άλλο που κάνει αυτά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά. Έχει μεγαλώσει, αδερφέ. Δεν είναι πάω και κάνω τον beat. Παλιά, μαλάκα, σου παίρνω άλλο μια κονσόλα, την έβαζε εδώ. Πάμε. Μπιτάρα, κουμπάκια, ξέρω, MPC, γαμάει. Τώρα, μπρο, έχεις κιθαρίστα, πιανίστα, φωνητικά, μπαξ, τέτοιο. Δηλαδή, έχει απλωθεί το πράγμα. Και ναι. Δεν το λέω παλιότερα, ρε μπρο, που ήμουν μόνος μου, δεν τα είχα αυτά. Τώρα που έχω μεγαλώσει, τα έχω ανοιχτόχερα, ξέρω. Δηλαδή, όλοι μου προσφέρουν, ξέρεις, απλόχερα την κιθάρα το άλλο, απλόχερα το πιάνο του. Τώρα, μπρο, τα έχουν και τα νέα παιδιά. Μπαίνεις, δηλαδή στο Discord, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Άνοιξα Discord και μου ήρθαν παιδιά, μπρο, μουσική. Τους ρισπεκτάρω όλους. Όλους. Και τους μιλάω σαν να είναι παιδιά δικά μου, μαλάκα. Θα είναι παιδιά που να έχω κάνει ένα παιδί και να του μιλάω σαν να θέλω να του μάθω την τέχνη. Σαν μαθητής μου. Έτσι θέλω να τους βλέπω, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και να μπορέσω στη ζωή μου, αν καταφέρω να γίνω εισάξιος δάσκαλος, μπρο, και να μάθω αυτά που δεν μου μάθανε. Το έχεις σκεφτεί. Το λέω αυτό. Με άχτη, μπρο, γιατί. Ναι, ρε, το έχω σκεφτεί, μπρο, αλλά δεν θα το κάνω. Θα σου πω γιατί δεν θα το κάνω, μπρο, έτσι όπως το σκέφτεσαι. Γιατί ρε, μπρο, δεν τα είχα ποτέ καλά με δάσκαλους. Πάντα στο ξύλο, ρε. Πάντα μου λέει δάσκαλος, κάνε αυτό. Όχι. Ο μόνος δάσκαλος που αγάπησα, Ηλιάδης λέγεται, άνθρωπος, δεν ξέρω όπου και να είναι, καλά συνθέτης, πολύ μεγάλος, είναι ρε φίλε αυτός ο οποίος μου λέγει, μπρο, είναι αυτό. Κάνω τι θες. Εγώ στο μαθαίνω αυτό. Σου μάθα, ξέρω να διακρίνεις μινόρε, ματζόρε, συγχορδίες. Σου μάθα, ξέρω εγώ, να σύνθεση, να συμπληρώνεις πεντάγραμμα, να γράφεις δικά σου μουσική. Δεν θα κάνεις αυτό που θέλω. Εγώ κάνω ότι γουστάρεις και έλα αύριο με το project σου να το ακούσουμε. Σωστό. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή η διαδικασία του δασκάλου δεν μου αρέσει να πω σε κάποιον θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Λες και κάνει tick, true, false ή... Κατάλαβες τι λέω. Μεθοδευμένα πράγματα για να φτιάξω ρομπότ, ρε φίλε. Είσαι καλλιτέχνης, ρε μαλέκα. Δεν μπορείς να βάλεις τη μουσική σε κουτιά και να τη δώσεις στον άλλο, να του πεις μάθε το. Τι είναι, ρε μπρο, ιστορία στο λύκειο. Μουσική είναι, ρε μπρο. Ιστορικά η μουσική που τα γάμισε όλοι ήταν jazz, ξέρω εγώ. Ήταν, ξέρω εγώ, πέντε άνθρωποι που παίζανε σε ένα κουτί και λένε, και έρχεται ο άλλος και σου λέει, ήρθαν και από σκληρές συνθήκες όλοι οι τζαζίστες και σου λένε, όχι, ρε φίλε, δεν θα παίξω αυτό που παίζεις. Θα παίξω δικά μου πράγματα. Γιατί έτσι θέλω. Η ζωή είναι ένα freestyle, όλη η ζωή. Θα παίξω κι εγώ ένα freestyle στο πιάνο. Παίζανε, άλλο έπαιζε ό,τι να είναι πιάνο, άλλο έπαιζε ό,τι να είναι drums, άλλο έπαιζε ό,τι να είναι σαξόφωνο, ό,τι να είναι βιολιά, κιθάρες, βιόλες κτλ. Και έβγαινε μουσικάρα. Και λες, πώς γίνεται να κάνω καθένα στα δικά του και να βγαίνει τόσο καλή μουσική, και άλλοι που κάνουν
ίδια πράγματα, σαν στρατιωτάκια, να βγαίνει τόσο χάλια η μουσική τους. Γιατί, μπρο, έχει ψυχή ο άλλος. Ναι. Αναλαβές. Οπότε, μπρο, αν θα έκανα το δάσκαλο, δεν θα τον έκανα έτσι, μπρο. Μεθοδευμένα. Καλά, υπάρχουν πολλούς τρόπους. Υπάρχουν και δάσκαλοι που γιατί το κάνουν. Γιατί δεν κάνα masterclass. Το ανεβάζει. Μα γιατί ήρθα εδώ να με κάνει τώρα. Κοίταξε. Εγώ. Ναι, μαλάκα με ξέρει. Αυτά δεν στα λέω τώρα. Αυτά τα λέω γενικότερα. Γιατί. Κοίταξε. Εγώ έχω μάθει μια τέχνη και έτσι κατάφερα να ζήσω από αυτό. Ναι, οκ. Αν έβαζε masterclass. Αυτό το είχαμε ξανασυζητήσει. Ναι, το masterclass το είχαμε πει. Αλλά και πάλι είναι μαζικό, ρε μαλάκα. Δεν μπορεί μαζικά. Κάνει αυτό που θέλει ακριβώ. Το masterclass είναι. Σαν μίνι συνέντευξη το βλέπω. Είναι ότι κάποιος σου δείχνει τι έκανε και έγινε. Δεν, σου λέω, δεν το απορρίπτω. Ναι. Πρόσεξε με. Απλά νιώθω ότι δεν είναι το ίδιο όταν έχεις το μαθητή. Είσαι γκοσέι με λένε μαρακά. Όταν έχεις το μαθητή σου από δίπλα και περπατάτε. Ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος δάσκαλος για μένα. Τώρα θα σου ακούσει τελείως τρόλ, αλλά προσπάθησε μέσα στο τρόλ αυτό που θα σου πω να κρατήσει το σοβαρό της υπόθεσης. Έχεις δει χελιονιτζάκια. Ναι. Αυτός είναι δάσκαλος που είχαν. Και όσο και να σου κουγεί αυτό είναι δάσκαλο, μπρο. Γιατί ήταν τέσσερα παιδιά, τέσσερα χελώνε που κάνανε ό,τι ήταν. Και ήταν ένα άνθρωπο που του έκανε καλά και του έβαζε στο χαρακτήρα του μέσα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Πολύ τρόλ αυτό που λέω, αλλά έχει νόημα. Ναι. Αν μπορεί να το πιάσει. Κοίτα, εγώ αυτά δεν τα λέω για να. Για να σου την πω ή όχι, για να σου ρε, πω μαλάκα, την πλήρω. Ναι, όσο το λέω αυτό, ρε μαλάκα, γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ γενικότερα ναι, και. Σε φιλαράκο μου. Ξεστή. Θα μπορούσε αυτό να σε κάνει νούμερο ένα σε όλα. Ναι, ρε, εντάξει, τι είναι το νούμερο ένα. Και είναι κρίμα. Και τι είναι το νούμερο ένα. Okay, όχι, πάμε να ζήσεις και οικονομικά, να είσαι και icon, να ξέρεις τι. Αυτό. Εδώ μπορώ να είμαι νούμερο ένα. Να πάτε κοιμάμαι. Πες. Δεν είναι έτσι, μπρο. Το βράδυ να κοιμάσαι και να λες μέσα σου είμαι ωραίος. Μπορείς να το κάνεις. Ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί άλλο να είναι. Τι να σου πω, να τη λύγει κάλτσες, ρε, μπρο. Να τη λύγει να φτιάχνει τσιγάρα. Να τη λύγει φιλτράκια. Να πουλάει ναρκωτικά. Ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και να λέει είμαι εντάξει με μένα. Κοιμάμαι ωραίος. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν. Μπρο. Όλοι οι καλλιτέχνες τώρα πρέπει να κοιτάξουν να εκφράσουν κόσμο που πρέπει να το πει αυτό μέσα του. Γιατί μπρο, τα πράγματα είναι δύσκολα και εντάξει. Okay, δεν θα γίνω drama queen. Απλά ρε φίλε πρέπει να. Κάπως να εκφράσει και αυτό το πράγμα ρε φίλε. Ζορίζονται ο κόσμος. Κατάλαβες. Θα σχολιάσουν ποτέ με κάτι άλλο. Δηλαδή. Που να μην έχει σχέση με μουσική. Ναι, ασχολούμαι ήδη, μπρο. Κάτι καλλιτεχνικό. Α, καλλιτεχνικό. Που να μην έχει σχέση με μουσική. Ναι, δεν είναι καλλιτεχνισμός ακριβώς. Όχι, με καλλιτεχνικό άλλο που να μην έχει σχέση με μουσική τύπου ζωγραφική, τύπου σκηνοθεσία, τύπου βίντεο, τύπου τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Με πολεμική τέχνη θα ασχολιόμουν αν ήθελα κάτι. Με ζιουζίτσου. Σωστά. Κάνω και Brazilian, ναι. Κάνω Brazilian και θα ήθελα να δώσω λίγο την ενέργειά μου εκεί γιατί τον τελευταίο καιρό έχω λούσει πάρα πολύ. Και ο δάσκαλος που θα το βλέπει αυτό σίγουρα θα λέει ναι, αγόρι μου, έχει λούσει πάρα πολύ, έλα προπόνηση. Και επειδή με παρακαλάνε καλά στα πάω, πρέπει να γυρίσω φίλε να κάνω προπονήσει γιατί εκτό ότι. Έχω μια χαρά. Άσερε, κοίτα εδώ, ρε. Exposed live εδώ. Έλα να τρολάρω και λίγο εδώ. Μάγκες, όσο το βλέπετε. Δάσκαλε, αν το βλέπεις αυτό, συγγνώμη ρε φίλε. Θα γυρίσω τώρα σύντομα, να ξέρεις. Πλατίνες μου πήρα το μυαλό. Με το λέσανε, φίλε. Λοιπόν, Κοσέι. Έλα, αγόρι μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα εδώ, σε κάποια άλλη φάση. Ναι, αμέ. Να ξέρω ότι... Να σου βάλω, έχω επιλεξούλα. Έχω επιλεξούλα, μπρο. Θέλεις. Πρέπει να σου βάλω κομμάτι, πρέπει. Πού έχεις. Να σου βάλω ένα κομμάτι, ρε φίλε. Αυτόν του φίλου μου που σου λέγα το Άζου. Θα έρθουν και άλλα project βέβαια, αλλά απλά τώρα, έτσι όπως είμαστε στη χρονική στιγμή, έχω αυτό το παιδί που θέλω να τα ακούσουμε. Γιατί ρε μπρο. Άκου μπρο. No joke. Ό,τι fucking καλύτερο έχω ακούσει τον drill αυτόν κυρίω. Ποιος είναι αυτός? Ο Άζου. Άκου. Αυτό σου έλεγα, Παλκαράς. Εγώ που κάτσα να κλείσω ειδοποιήσεις. Και σκέψου. Θέλει δουλειά ακόμα. Φαντάσου το beat ακόμα. Φαντάσου θέλει φουλ δουλειά. Άκου. Μεγαλώνει το παιδί που είμαι. Ό,τι πήρε, ίσω να μην το θέλω. Μα το θέλω, δρώνω και πακέτο. Παίρνω. Πού τη ξέρει, μα μιλήσει, ξέρω. Κι αυτό με κρατάει στο συμφέρον. Με κρατάνε σαν το μη κινήσει. Αν πεθάνω, άλλο χίλιου μαζί. Παίρνω. Χίλιους μαζί. Τα μπράτσα δεν είναι τα του μου. Και το μυαλό μου είναι ταχύτερο. Όλοι σκληροί προσπαθούν να με πείσουν. Πάντα ήρεμο, πάω περίπτερο. Το ρολόι μου είναι φθηνό. Μα είμαι πάντοτε στην ώρα μου. Αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλιώ με πνίγουν τα σεντόνια μου. Το μαξιλάρι είναι μαλακό. Και κολοστή είναι σε όνειρο. Σηκώνομαι μόνο αν παίζει θέμα και το θέμα μου κρατά το υπόλοιπο. Όλοι οι υπόλοιποι κάτι θέλετε πάντα. Όλοι έχουν παράπονο και όλοι θέλουν από την καβάτσα. Θέλω αρχίδια,
άμα θέλεις να το παίζεις αφεντικό. Ωραίος. Έχω τόσους να μου λένε που θα ήσουν αν δεν ήμουν εγώ. Bon. Ό,τι χρωστάω, το χρωστάω στον αγαπημένο με αυτό. Δεν θα το κάψουμε όλο. Όχι, όχι, όχι. Κοσέι. Χάρηκα πολύ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή σου. Καλή αρχή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Υγεία σε όλους. Πάστε όλοι καλά να προσέχετε και να βγάζετε μουσική. Να είστε δημιουργικοί, ρε μαλάκα. Από μένα τα καλύτερα σε όλους. Φιλιά πολλά. Κάποιος πάρα από ό,τι κάνει τυπικός βαφλατάς. Δεν είσαι αφεντικό μου, ηρεμήσε γιατί είσαι στο μέλλον και εσύ να δουλεύεις για εμάς. Ναι, ναι.